Λοιπόν, κύριε Ζέρβα, καλησπέρα στον δήμαρχο της πόλης. Να ετοιμάζετε. Να ετοιμαστείτε. Τα μπούρλα. Και καλά είναι. Ιστός, καθαριστεί. Ναι, να πάρεις και άπεις δύο πλευρές, παιδί μου. Να έχεις πάρεις, ναι, να είσαι έτοιμες. Να σημαίες και την όμορφη, δεν ξέρουμε τώρα. Ναι. Τι θα γίνει, πάντως 50% πιθανότητες υπάρχει. Το Κύπρο να δει στη Θεσσαλονίκη, ναι, κύριε Ζέρβα. Σωστά. Οπότε πρέπει να προετοιμαστείτε εκεί στο ΔΣ και να δούμε ποιος θα ανέβει στον ιστό για να τις κατεβάσει. Δηλαδή το. Δηλαδή περιμένουμε. Πέραν τη πλάκα. Να δούμε ποιος θα ανέβει στον ιστό για να τις κατεβάσει. Πέραν τη πλάκα. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι τώρα πόσο είναι δημαρχός, 3 μήνες, 4, 5, πόσο είναι, 5 δεν είναι. Εκλογές και έτσι, αλλά μετά δεν γίνεσαι καπάκι. Ναι, μετά την αυτοκυρία του κύριου Ταχυράου. Ναι, είναι ο άνθρωπος που είπε πριν 5-6 χρόνια που να ήξερε βέβαια ότι μετά θα ζητήσει να γίνει δήμαρχος από τον. Είπε ότι θέλω να πέσει ο Άρης και να πάρει πρωτάθλημα. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Το κακό είναι ότι πρέπει να τα λες παρέες, δεν πρέπει να τα λες δημόσια. Και ο άλλος τώρα που θέλει να βγει ο Αριανός είχε πει Ρώσο ολιγάρχη του Μοσαβίδη, να πούμε. Ναι, ωραία. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Ωραία. Και ο Μπουτάρης που ήταν δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ναι, είπε λέει και η Γιουβέντους έπεσε, να πέσει και ο Πάοκ. Θα έχεις φίξει τίποτα παραπάνω. Ναι, κατάλαβες. Λέω τώρα είσαι 4 μήνες και μετά από αυτή τη δήλωση, 4 μήνες, 5 ας πούμε δήμαρχο. Και να πρέπει να σηκώσει σημαία του Άρη. Να έχει πάρει κύπελο. Δηλαδή δεν θα το θέλα να ήμουν στη θέση του. Πάντως, να είναι αναγκασμένο. Τα προηγούμενα 50 χρόνια κανένα δήμαρχο. Α το δω αυτό και μετά άλλα 50 σκάλε. Κανένα δήμαρχο δεν αναγκάστηκε να το κάνει. Ναι. Αντιθέτως, Αριανός δήμαρχος. Ναι, ποιο είναι Αριανός δήμαρχος. Ο κ. Μπουτάρης. Ναι, καλά. Αυτό δεν είναι Αριανός. Άρης, κοίταξε. Το ότι λέει ότι είναι Άρης είναι. Εγώ. Εσύ τι λες ότι είναι. Θα σου πω. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει. Τι κάνει, με ενδιαφέρει. Τι είναι Αραγόρ, τι ομάδα είναι ο κ. Μπουτάρης. Λέει ότι είναι Άρης. Ωραία. Και αφού λέει ότι είναι Άρης, είναι Άρης. Εγώ λέω εδώ ότι είμαι Άρης, έτσι. Και με βλέπεις, έχω διαρκέ στην Τούμπα. Τι ομάδα είμαι. Λέω εδώ στο μικρόφωνο είμαι Άρης. Λέω στο μικρόφωνο είμαι Άρης. Και με βλέπεις στην Τούμπα διαρκέα. Είμαι Άρης. Ό,τι δηλώσεις. Όχι. Ό,τι δηλώσεις. Τότε είσαι διχασμένη προσωπικότητα. Είμαι ο Τόμ Κρούζ. Από ό,τι δηλώσεις είσαι, είμαι ο Τόμ Κρούζ. Εσύ θα μα πει τώρα ότι ο Μπουτάρης δεν είναι Αριανός. Δεν είπα αυτό. Τι λες. Άντε πάλι. Ένα λεπτό. Εσύ μη μακρηγορείς. Δεν μακρηγορώ. Δηλαδή αυτό το κάνεις πάντα. Τι ομάδα είναι ο κύριος Μπουτάρης απλά. Αυτό σου λέω. Δεν παίζει ρόλο το τι λες, το τι πράτης παίζει ρόλο. Πάλι. Ρε, αλλού θέλω να καταλήξω, βρε αγόρι μου. Τι έκανε. Ποια θα σε πάρει, μαύρο βρακί θα βάλει έτσι όπως κάνεις. Γιατί ρε φίλε. Καμιά δεν θα σε πάρει. Δεν δε θέλω να με πάρει, ρε φίλε. Είσαι τρελός. Δεν πας. Εγώ είμαι τρελός. Ρε, τι ομάδα είναι ο Μπουτάρης, βρε. Βρε, λέει ότι είναι Άρης. Τι με νοιάζει τι λέει, βρε, τι κάνει. Βρε ο Τάγκη τον Αμπελοκύπων. Εμένα μιλάς βρε και είπα θα περάσω μια ήρεμη Παρασκευή. Τι ωραία ήμουν χθες. Ήρεμα. Εγώ να δεις Τετάρτη τι καλά ήμουν. Ναι. Τετάρτη που, ναι, ήσουν μόνος. Ναι. Τι ομάδα, είναι απλή ερώτηση. Τι λέει ότι είναι Άρης. Συγγνώμη, έκανες και θα γίνω μπουγάτσα θα φωνάς. Τη βασική εκπαίδευση. Την έβγαλα. Την έχεις κάνει. Την έχω κάνει βέβαια. Να τη βγάζεις καλά, να τη βγάζεις που και που γιατί χρειάζεται. Ναι. Τι ομάδα είναι ο κύριος Μπουτάρης. Λέει ότι είναι Άρης. Ο κύριος Μπουτάρης που λέει ότι είναι Άρης και είναι Άρης, το έχει αποδείξει. Από πού το αποδείξει. 100 φορές δεν φρήκε στο παρελθόν και το βρίζατε τον άνθρωπο. Ναι. Και έχει βάλει και λεφτά που έχω μάθει. Αν έρθει ο. Λέμε τώρα. Α, όχι, όχι, όχι. Αν έρθει ο γούμενο στην Τούμπα θα τον βρει. Παιδιά. Αν έρθει ο γούμενο στην Τούμπα θα τον βρει. Ωραία, σου κάνω μια ερώτηση. Έρχεται ο γούμενο στην Τούμπα αύριο. Παίζει, πάω Ολυμπιακό. Πάω Ξού είναι ο γούμενο που δεν ήταν νομίζω, αλλά τέλο πάντων. Έτσι λένε, δεν είμαι κοιμά. Θα τον βρει, τον βλέπει, θα τον πει τίποτα. Ε, κάτι θα τον πει. Ε, το γιατί να τον πει κάτι. Κάτι ψηλά θα τον πει. Γιατί να τον πει. Τι σχέση έχει τώρα με. Μια χαρά σχέση έχει. Ήταν, μη λέμε τα ίδια, κάθε μέρα κρινόμαστε για αυτά που κάνουμε. Μου. Ε, ας να ολοκληρώσουμε. Δεν δέχεσαι, αγόρι μου, κάτι. Εγώ δεν δέχομαι. Μα είναι ουλαφανέστατο και απλό. Ποιο. Τι, ρε, παιδιά, πάρτε μας τηλέφωνο και πείτε μας τι ομάδα είναι ο κύριος Μπουτάρης. Τελείωσες. Ξανά. Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία. Ρε, εσύ. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω. Ο κύριος Μπουτάρης που είναι Αριανός. Ναι. Σαν δήμαρχος της πόλης, αυτό είναι πολύ απλό και δεν είναι φίλε κάτι που θα σε πειράξει. Δεν είναι κάτι. Έβαλε αλλά... σήμερα, αναγκάστηκε. Έβαλε ο άνθρωπος σημαίες του ΠΑΟΚ. Όσο δήμαρχος. Τώρα βέβαια που δεν είναι δήμαρχος, θυμήθηκε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πέσει. Ωραία. Θα σφίξει κανένα τσίπουρο 26 παραπάνω. Ωραία. Ναι, κατάλαβες. Τα έβαλε και τη στολή του σολιά εκείνο που βάζουν να πούμε. Ναι. Αν και δεν το αρέσουν οι παρελάσεις, άλλες παρελάσεις το αρέσουν με ιδιομορφίες και ιδιοτροπίες. Οι μαθητικές και οι στρατιωτικές δεν το αρέσουν τον κύριο Μπουτάρη. Αναγκάστηκε θέλω να πω λοιπόν. Ή μάλλον το πω πιο αυτό για να μην παρεξηγηθώ. Δήμαρχος της πόλης που είναι Αριανός γνωστός. Ναι. Ο άνθρωπος ύψωσε στο Δημαρχείο σημαίες του ΠΑΟΚ 2 φορές.
στο πρωτάθλημα, στο κύπελο. Να μιλήσω. Ωραία, λέω. Από την άλλη πλευρά όμως δεν το έχουμε δει. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Λέω και ξανά. Και δεν έχει σχέση. Και δεν έχει σχέση με τα αθλητικά μόνο. Δηλαδή τους πολιτικούς γιατί τους κράζεις. Διότι άλλο λένε και άλλο κάνουν. Το τι λένε δεν έχει σημασία. Το τι πράττεις έχει σημασία. Το ότι είναι Άρης, εντάξει, είναι Άρης. Και ο Θωμαίδης, ο κύριος Θωμαίδης λέει ότι είμαι Άρης. Άρης είναι, τι να κάνουμε. Καλά ρε φίλε, και τώρα σου λέω. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ που λέτε ότι είναι της, του ωραία, ΠΑΟ και σου ξαναλέω, τρίτη φορά. Ναι. Άμα δεν μπορείς να απαντήσεις, μην απαντάς. Ναι. Λέω, εγώ εδώ είμαι Άρης. Και με βλέπεις με διαρκεία στην Τούμπα, τι ομάδα είμαι. Μα αφού ξέρω ότι είσαι Άρης. Ναι, ρε φίλε, άλλο κάμω. Αφού ξέρω ότι θα χτυπήσω, θα γίνω. Εσύ απάντησε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Μπομπα Γιάκοβιτς θα γίνω. Εγώ έκανα μια πολύ ολοκάθαρη, ξεκάθαρη ερώτηση που μπορεί να την απαντήσει και ένα παιδάκι Δευτέρα Δημοτικού. Ναι. Τι μακριβώς. Λέει ότι είναι Άρης. Λέει. Άντε, το τι λέει από το τι πράττει είναι άλλο πράγμα, εντάξει. Εντάξει. Έτσι λόγω. Το σημαντικό λέω στη ζωή ενός ανθρώπου είναι το τι πράττεις και όχι το τι λες. Τώρα καταλαβαίνω. Δεν, λέω είναι λάθος, δεν συμφωνείς αυτό. Καταλαβαίνω, ρε φίλε. Δεν συμφωνείς αυτό, τώρα σοβαρά δεν συμφωνείς αυτό. Είναι, ναι, τι είναι. Με αυτό το σκεπτικό, αν το έχετε όλοι. Ναι, είναι, είναι σωστό αυτό το σκεπτικό. Λίγες, οι τέσσερις φορές που βγαίνει. Γιατί κράζεις πολιτικούς τότε. Πραγματικά, να ξέρεις. Τους πολιτικούς γιατί τους κράζεις. Ότι άλλα λένε και άλλα όλους. Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Τον Τσίπρα γιατί τον έκραζες. Ο Μητσοτάκης δεν είναι Ολυμπιακός. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι. Δεν ξέρω. Στο λέω εγώ, είναι Ολυμπιακός ο πρωθυπουργός της χώρας. Ο Τσίπρας δεν είναι, δεν ήταν Παναθηναϊκός. Ωραία, ναι, τι σχέση έχει αυτό. Εγώ άλλο λέω, άλλα λες προγραμματικές σου δηλώσεις. Ας πούμε για το Μητσοτάκη θα πεις λέει ότι είναι Ολυμπιακός. Για τον Τσίπρα θα πεις λέει ότι είναι Παναθηναϊκός. Αν λέει ότι είναι Ολυμπιακός και τον βλέπεις με διαρκεία στο Καραϊσκάκι, είναι Ολυμπιακός. Ναι. Αυτό σου λέω. Ναι. Εγώ σου λέω αν λέω ότι είμαι Άρης. Ναι. Και με βλέπεις πας στην Τούμπα να δεις πάω Ολυμπιακός. Ναι. Και με βλέπεις δίπλα σου και λες, ρε Ζάχο, τι δουλειά είσαι, γιατί τι δουλειά είσαι εδώ. Γιατί τώρα, δεν θα είμαι πάω. Είδες τον Μπουτάρη με διαρκεία στην Τούμπα. Όχι, ρε. Με το Μπουτάρη μιλάμε. Τρελαθώ, ρε παιδιά, βοηθήστε με αυτό. Τι να σε βοηθήσει, βρε. Με τον τρελό. Βρε γορίλα. Βρε βοηθήστε με τον τρελό. Λοιπόν, να σου πω να σου κάνω μια πρόταση. Ναι. Αντί για οφθαλμίατρο, πας για ψυχίατρο. Ναι. Ναι. Από όλα έχουμε ανάγκη. Ναι. Από όλα, ναι. Όσο μεγαλώνει. Πάμε στον ψυχίατρο μαζί και εγώ θέλω μια επίσκεψη. Και εσύ, όλοι. Νιώθω την ανάγκη να. Με έχει δημιουργήσει ενοχή, ειλικρινά. Γιατί σε ενοχή, δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν έχω δίκιο, ρε φίλε. Πάντα εγώ. Όχι ψυχίατρο, τον ψυχολόγο. Όλοι τον έχουμε λίγο πολύ ανάγκη. Τον ψυχολόγο, εντάξει. Είναι καλό. Εσύ ένα καλή παραπάνω χρειάζεται. Ναι, όχι, μια χαρά είμαι εγώ. Εσύ είσαι ένα βήμα. Άμα ο Άρης πάρει και το κύπελο, θα σου φέρω το Ζουλομανδία. Είναι και άσπρο, θα τον κάνω, θα τον βάψω στη μέση μαύρο να είσαι με ασπρόμαυρο. Αδιαφορώ. Αδιαφορεί. Ναι, ξέρει γιατί. Κατέ, αποκλείσου τότε άμα διαφορεί. Πώς θα αποκλείσω. Αποκλείσω. Από όποιον και να παίξει, να αποκλείσω. Βάζει από μάλλον. Αφού αδιαφορεί. Γιατί αδιαφορώ. Τι αδιαφορεί. Το πήρε τρεις φορές. Έχω ξέρει από αυτό, μου φύγε η. Αυτό είναι σωστό. Η τάβλα. Καλά. Πώς θα το πούμε. Ω ένα σημείο είναι σωστό αυτό που λες. Δηλαδή. Αλλά δεν έχει καμιά 30 κύπελα για να σου έχει φύγει, το θέλει. Όχι, έχω 7. Ήδη, θα σου πω, αυτό θα είχε λογική δεν αν δεν ήταν ο Άρης μέσα. Δεν αντέχει όχι, να ακούει τα κύπελα του Πάου. Ναι. Δεν αντέχει. Έχει 7 κύπελα, μας το έπαιζε, φίλε. Τα τρία συνεχόμενα. Τα τρία συνεχόμενα. Πάει για τέταρτο συνεχόμενο. Πάει για τέταρτο να ισοφαρέσει τον Ολυμπιακό που το έχει 2 φορές από 4. Γιατί μας έλεγε ο Πάου και έχει. Έχει 2 φορές από 4 Ολυμπιακό. Ποιε χρονιέ. Δεκαετία του 60, δεν μετράνε μήπω και αυτά. Και 60 και του 70 νομίζω. Αυτό τώρα τα ακούω από σένα. Άμα ισχύει, θα το ψάξω. Μου το είχα στείλει και την άλλη και τι άλλε. Ποιο το είχε στείλει, η Ρουφιάνη σου. Ο Μαρινάκης. Θα το είδα στο 10.gr. Θα το είδανε. Ψέματα είναι. Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει εγώ. Εσύ έλεγε ο Πάο και η Μόντι. 2 φορές το είχε κιόλα από 4. Εγώ δεν πρόσεξε τι είπα. Λάθος. Με την ίδια, με τον ίδιο αντίπα. Να προσέχουν και οι Ρουφιάνη σου. Λοιπόν, εσύ δεν έχει Ρουφιάνη, δεν ξέρω. Έχω δει. Εγώ κάτσε καλά, ρε Ρουφιάνη. Εκεί όμω είναι ρεπόρτερ Ρουφιάνη. Έδωσε τώρα. Είναι παλιή, να ξέρει. Έδωσε. Είπα. Ναι. Είπα γιατί χτυπάμε πάρα πολύ καλά. Ενωμένε Πολιτείε. Είπα ότι είναι η μόνη ομάδα που πήρε τρεις συνεχόμενες φορές το κύπελο με τον ίδιο αντίπαλο. Καλά, το σημαντικό είναι ότι το πήρε 3 φορές. Όχι με τον ίδιο. Δεν γίνεται. Ρε φίλε, είναι. Ρε κεφάλα, είναι δυνατό να παίζει. Είναι σπάνιο να παίξει 3 φορές με τον ίδιο αντίπαλο. Μπορεί να δημιουργηθεί στατιστικό από αυτό. Μπορεί. Αυτό λοιπόν το σπάνιο φαινόμενο. Ναι. Να παίζει με τον ίδιο. Κατάφερε και το έκανε και αυτό πιστεύω ότι θα κάνει πολλά χρόνια να σπάσει. Να μπορεί να ξέρει. Ένα λεπτό. Και αιώνες. Καταρχήν και ένα πιθανό τελικό είναι πάλι πάω ΚΑΕΚ και φέτος, έτσι. Και άμα γίνει και τέταρτη φορά. Γιατί άμα γίνει. Ο Μάνταλος ήδη πραγματικά έχει βγάλει τη χρυσή από την αγωνία. Ο Μάνταλος είναι ένα παίκτη ο οποίο κουβαλάει το κύπελο του ΠΑΟΚ. Είναι το απόφθεγμα ακριβώ για αυτόν το απόφθεγμα, όπω και για πολλού άλλου ταιριάζει. Τα τυφλά σπουργίδια τα κτίζει ο Θεό φωλιά. Για μερικού παίκτε του ΠΑΟΚ. Δεν θα την Κυριακή μάλλον νομίζω δεν είναι αποστολή. Σοβαρά μιλάς. Είχε γίνει ένα θεματάκι στο πρώτο μάτς, αν θυμάσαι. Ναι. Με το πιτσιρικά που έπαιξε στο μάτς με τον Τσιλιγκύρη. Τον είχε βάλει ο. Λες και ήταν ο Μέση. Και ο Μέση να ήταν πάλι δεν δικαιολογούνταν τέτοια συμπεριφορά. Ο Τσιλιγκύρη, με χαρά ήταν το παιδί αυτό.
Το ξεχάσατε. Χρειάστηκε τότε, έπαιξε το παιδί. Ένα μάτς κόκκινο που είχε πάρει. Χάθηκε. Όχι, σε αποστολέ. Ο Κουέστα είναι καλύτερο από τον Τζιλιγκύρη, α πούμε. Μέγα βαθμό. Ο Κουέστα είναι καλύτερο. Ο Κουέστα δεν είναι καλύτερο. Ο Κουέστα έκανε. Τι έκανε. Μία καλή χρονιά. Αλλά, δεύτερη το είναι. Ναι, δεύτερη είναι ψηλό. Ο Κουέστα και την καλή του χρονιά θεωρώ εγώ και πέρσι το έλεγα. Ναι. Και πέρσι το έλεγα ότι αν θυμάσαι εδώ πέρα μαζί κάνουμε εκπομπές ότι είναι ένας καλός τερματοφύλακας να είναι δεύτερος στον Άρη. Γιατί πήρατε το Γλύκο. Το Γλύκο. Μια χαρά είναι ο Γλύκος. Πολύ καλύτερος του Κουέστα. Το Γλύκο. Όχι, δεν νομίζω να είναι καλύτερος. Ο Γλύκος, ο Γλύκος είναι αυτός με τον αέρα που του έφυγε η μπάλα με τον 10 αέρα. Χρόνια τερματοφύλακας του ΠΑΟ και τα ρε φίλε. Ο Γλύκος. Εντάξει. Στις περισσότερες συμμετοχές. Να πάρουμε το Φορτούλα, μα είναι καλύτερος. Πάρε τον Παπαφλωράτο, ρε φίλε. Τον Γκουιντάρ πάρε. Έχω καλή διάθεση σήμερα, εντάξει. Να πω την αλήθεια. Τι έκανες, έκανες τίποτα χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ δεν ήμουν, ρε, 3-4 ώρες. Μέχρι 11 ήσουν εδώ. Μέχρι 11 και είμαι. Είμαι 4 ώρες ήμουν εδώ και 4 ώρες. Για να ανάκτησε έτσι λίγο να εξιστορικεύσει το μέσα. Το ορκίζομαι, αν θες να πιστέψεις. Ήθελες να πας, αδερφέ. Όχι, όχι, όχι. Άλλο σου λέω. Ήμουνα ήρεμος για το μα. Δεν ξέρω γιατί είχα μια ηρεμία. Ήταν και οι προβλέψεις του Χρήστου που έλεγε από το Μόναχο που έλεγε ότι θα περάσει ο ανθρώπινος. Καλά, καλά. Αυτός ο μεγάλος σκόρερ ο Βέλιος, άμα στο κάρβουνε στην αρχή θα ήταν. Καλά, εντάξει, έκανε. Άλλο μάτσατε. Αλλά κοίτα. Εντάξει, φάνηκε. Α, το κάρφωνε και σαν ο Χατζή, πόσο λένε Θεοδωρίδης εκεί. Ο Χατζηγιαβάτη. Ο Χατζηγιαβάτη το 9 να γίνει 1-0. Ναι, άλλο. Και θα σου πω εγώ να μπει και ο κόσμο στο. Στο μάτς. Εντάξει. Έτσι. Εντάξει, εντάξει. Έτσι είναι. Εντάξει. Τι κάνουμε. Άμα είναι όλα τα φάσεις να γίνονται γκολ, ήταν μεγάλη ευκαιρία. Όντως. Ξεκούραστη νίκη για τον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι. Επειδή το είδα, ήταν όντως ξεκούραστη. Σεβάστηκε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Τι έκανε. Fair play τον έκανε. Άλλα 3 γκολ πρέπει να το ρίξει. Και άλλα 3 πρέπει να το ρίξει και στο πρώτο μάτς. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός στα 2 μάτς κυπέλου. Έπρεπε να χάσει με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν θα σου πω με 0. Αλλά έπρεπε να χάσει τουλάχιστον συνολικά με 6-1. Ο ΠΑΟΚ πέρασε δίκαια. Τουλάχιστον συνολικά πέρασε με 6-1. Βέβαια το πέναλτι να μην το ήταν αφισβητούμενο και εντάξει. Εντάξει. Ο καθένας τώρα δεν θα το ξαναζητήσει. Δίκαια πέρασε ο Παναθηναϊκός. Εγώ το είπα, αν θυμάσαι. Δίκαια πέρασε ο Παναθηναϊκός. Όχι, ο ΠΑΟΚ πέρασε. Είπα. Λέω ότι αν θυμάσαι, δεν ξέρω. Αν χθες, όχι χθες, έλειπε. Θεωρώ ότι όλο αυτό τον ένα μήνα τέλος πάντων μετά το μάτς με τα Γιάννενα. Που παίχτηκε και ο Παναθηναϊκός και σούπερ φόρμα και αυτό θεωρώ ότι ήταν Spielberg λίγο το σενάριο. Όπως και πέρσι θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ποιότητα σχεδόν καθόλου. Τι είναι αυτό που ακούγεται, τι είναι αυτό ρε κεφάλα. Ρε Τάσο, πώς θα αντέξεις αυτό το προβληματικό, πώς. Ποιος είναι αυτός που είπε εμένα προβληματικό. Εμένα είπε προβληματικό ποιος είναι. Εμένα που σε λέμε Άρης ρε φίλε είναι ο Μπουτάρης και λες λέει πως είναι Άρης. Δεν θα σε κάνει αμέσως. Εγώ είπα κάτι πολύ εύκολο. Ευχαριστώ που με δικαιώνετε παιδιά. Πολύ, καλά πάω ξέρω θα σε δικαιώσει. Εγώ είπα κάτι πολύ νομίζω. Τα ρήφας είναι, τα ρήφας. Καλά και εντάξει. Εγώ είμαι προβληματικός και αυτός είναι τα ρήφας και δεν είναι προβληματικός. Εντάξει, εντάξει φίλε, έχεις δίκιο. Εγώ είπα κάτι πολύ ευκολονόητο, ότι σημαντικό είναι αυτό που λες, που πράττεις και όχι αυτό που λες. Στα λόγια όλα είναι εύκολα. Όταν έρχονται οι πράξεις είναι. Αν διαφωνεί ο κύριος Ταρίφας, τι να το πω, φοβερό επίπεδο. Νομίζω πιο κατανοητό ήταν αυτό που είπα εγώ. Ότι ο κύριος Μπουτάρης είναι Άρης. Δεν έχει σχέση με αυτό. Εγώ αυτό που ήθελα να τονίσω και το ξαναλέω άλλη μια φορά. Στα λόγια είναι όλα εύκολα. Οι πράξεις είναι οι δύσκολες. Αν διαφωνεί. Βρε σαγαρία μου. Τι να πω, ρε φίλε. Αν λέμε ρε παιδιά ότι έξω είναι η νύχτα και ο άλλος μας είπε προβληματικό. Μα σου δείχνουμε τη μέρα και πα τη νύχτα. Τι να πω, ρε φίλε. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος που να διαφωνεί σε αυτό που λέω τώρα. Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ. Άλλο λέω, άλλο λέω. Ναι. Υπάρχει άνθρωπος, πραγματικά, να ρωτήσουμε να βγουν 100 άνθρωποι που να μην συμφωνούν με αυτό που λέω ότι το σημαντικό είναι οι πράξεις και όχι τα λόγια. Υπάρχει έστω 1%. Αυτό είπα. Ο άλλος μας λέει προβληματικός. Τι να το πω. Μα εμείς δεν μιλήσαμε για πράξεις. Μιλήσαμε για το θέμα ότι ένας δήμαρχος, ο οποίος είναι γνωστός και δηλωμένος φίλος του Άρη. Σήκωσε επί δημαρχίας του. Συγχαρητήρια. Αυτό είπαμε, ρε φίλε. Εγώ δεν είπα αυτό. Δεν σχολίασα. Μου λες δεν είναι αριανός. Και σου λέω το να λες ότι είσαι αριανός δεν έχετε. Οι πράξεις σου μετράνε. Οι πράξεις. Το να λες ότι είσαι αριανός μπορεί να το λέει και ένας που είναι στην Ινδία. Οι πράξεις μετράνε. Και μάλιστα όταν έρχονται σε αντίθεση με τα λόγια σου. Οι πράξεις. Θα παρακαλέσω τον κύριο. Τι λέω, Ιταλικά μιλάω. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ τον κύριο Ζαγόρα. Ναι. Τον κύριο Τσαλτίδη, τον κύριο Κόλκα, ποιοι είναι εδώ υπεύθυνοι του σταθμού. Τι θα γίνει, να βάζουμε υπότιτλους από κάτω. Να έχουν στη βραδινή ζώνη ένα κοινωνικό λειτουργό. Σύστην. Ένα κοινωνικό λειτουργό στη βραδινή κοινωνικό... ζώνη. Ναι. Όχι, νόμιζα θα ζητήσω υπότιτλους από κάτω για να τα καταλαβαίνω. Τώρα, αν είχε ένα κοινωνικό λειτουργό, θα έκανα εγώ break 5 λεπτά, θα σε πήγαινα μέσα ένα ταρτάκι να σε εξετάσει λίγο να μιλήσετε.
θα έκανα το δεύτερο μισάωρο και θα ερχόσουν πολύ πιο έρεμος. Μια χαρά και είμαι, πολύ πιο κατασταλαγμένος. Είσαι ηρεμότατος είμαι και είμαστε και σε καλή διάθεση γιατί υπάρχει και ένα ενδιαφέρον Σαββατοκυριακό μπροστά να πω. Δεν εννοώ. Δεν έχεις αγωνία για την κλήρωση. Καμία αγωνία δεν έχω. Θεωρώ ότι με όλους είμαι 50-50. Μάλιστα με την ΑΕΚ θεωρώ ότι είμαι 55-45 υπέρ του ΑΕΚ. Θα ήθελα τους φίλους σήμερα να μου πούν τι θέλουν, ποια κλήρωση θέλουν να έχει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στο κύπελλο. Θέλουν ΠΑΟΚ Άρης, θέλουν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, θέλουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Εδώ πέρα, να ανοίξουμε και Άρης Ολυμπιακός. Έχουμε και μάτς βέβαια σημαντικά, έτσι. Ναι, για τον Σαββατοκύριακο. Έχει πολύ δύσκολο μάτς ο Άρης με την ΑΕΚ. Ο Άρης τι έχει. Και με την ΑΕΚ έχει δύσκολο μάτς. Ναι, είναι δύσκολο και μάτς. Ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολο αλλά μάτς. Και Λάρισα, για τους δύο θεωρώ ότι είναι ψηλοαδιάφορο. Με, με τον φανατικό φίλο του Ολυμπιακού, ναι, τον πρόεδρο της. Ναι. Ναι, το έχει δηλώσει. Φίλοι, ναι. Το έχει δηλώσει με τις πράξεις του. Ναι. Εντάξει, είπε, να καλά, τώρα μετράνε οι πράξεις. Καλά, ρε, είπε, καλά, τώρα αυτό έλεγα. Τώρα μετράνε οι πράξεις. Δεν μετράνε τα λόγια. Μα έχει πει ο Κούγιας ότι είναι Ολυμπιακός. Όχι, άρα μετράνε οι πράξεις. Ο κύριος Καρυπίδης είχε πει ότι είναι Ολυμπιακός. Άρα μετράνε οι πράξεις. Μετράνε και οι πράξεις. Α, μετράνε και οι πράξεις. Αλλά είμαι προβληματικός και θέλω κοινωνικό λειτουργικό. Φυσικά. Πάλι προβληματικό μα είναι. Άλλο λέγαμε. Άλλη περίπτωση αυτή που συζητάμε. Άλλη περίπτωση και που συζητούσαμε. Α, δεν είναι άλλη περίπτωση. Σωστά. Βέβαια. Φυσικά τώρα, άμα είναι κάποιο δηλωμένο οτιδήποτε και πράξει και κάτι. Λογικό. Είναι δύσκολο μάτς πάντως πραγματικά μέσα στην Λάρισα. Δύσκολο από την άποψη, όχι ότι η Λάρισα είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ, έχει και σημαντικές ελλείψεις, νομίζω 4-5 ποδοσφαιριστές θα απουσιάζουν. 14-15 θα λείπουν. Μας απουσιάζει, αυτό είναι πρόβλημα του κύριου Κούγια. Του κύριου Κούγια, αυτό σωστό. 30 ευρώ βάζει το εισιτήριο σε εκείνες τις στήρες, λέει. Τζάμπα. Γιατί λέει έχουν δημιουργηθεί μια ομάδα Αλβανών. Έχει δημιουργηθεί μια ομάδα. Ναι, μια ομάδα Αλβανών λέει και κάποιον άλλον τέλος πάντων. Ναι. Και πουλάνε ναρκωτικά. Στο γήπεδο μέσα. Ναι. Φέρουν ναρκωτικά λέει από την Αθήνα και τα πουλάνε. Και αυτοί οι Αλβανοί λέει μέσα στο γήπεδο. Σε εκείνη τη θύρα λέει θέλουν να κάνουν λέει, επεισόδια. Ναι, άλλο και επεισόδιο. Γι' αυτό έκανε λέει, 30 ευρώ γενική είσοδο. Λέει. Και δηλαδή, μέχρι το τέρος λέει της χρονιάς. Ναι. Έτσι θα το έχει. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Συγγνώμη, αυτό που ακούω. Αυτό που πουλάει ναρκωτικά, συγγνώμη, τώρα κάνουμε και τέτοια συζήτηση στο ραδιόφωνο. Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα να πληρώσει 30 ευρώ αν πουλάει ναρκωτικά. Τι να σου πω, ρε, τι ακούμε, ρε φίλε. Τι να σου πω, ρε, τι ακούω, διαβάσω, όχι, τώρα. Εντάξει, πιστεύω. Έγραφο προς την αστυνομία της Λάρισας. Ναι. Απέστειλε η ΠΑΕ ΑΕΛ. Ναι. Καλώντας την να αποτρέψει Αλβανούς κακοποιούς. Δεν θέλει τους συνδεσμίτες. Αλβανούς κακοποιούς εμπόρων ναρκωτικών, τους οποίους συνδράμουν και Αλβανοί έμπορων ναρκωτικών οπαδοί του ΕΓΑΛΟ. Δηλαδή, Αλβανοί λέει κακοποιεί έμποροι ναρκωτικών και Αλβανοί έμποροι ναρκωτικών οπαδοί του ΕΓΑΛΟ. Να δημιουργήσουν επεισόδια στο αλληλό παιχνίδι με τον, τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν... Ένα λεπτό. Ήταν ποτέ πρόεδρο του ΕΓΑΛΟ τέτοιο, όχι έτσι. Παναχάκη, τον θυμάμαι. Προφανώς έχουν. Μήπως ήταν και στο ΕΓΑΛΟ πρόεδρο του ΕΓΑΛΟ. Προφανώς αυτοί οι κακοποιοί, όπως τους ονομάζουν αυτοί, ναι, να έχουν καλές σχέσεις. Ναι. Αξιότιμη στρατηγία, αξιότιμη διευθυντά, αξιότιμοι συνεργάτες. Με το παρόν η ΠΑΕ σας ενημερώνει ότι στον αυριανό αγώνα τη Super League Λάρισα ΠΑΟΚ, κατά πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση, μία μερίδα ανθρώπων αποτελούμενα από Αλβανούς κακοποιούς εμπόρων ναρκωτικών, τους οποίους συνδράμουν και Αλβανοί έμποροι ναρκωτικών οπαδοί του ΕΓΑΛΟ, με επικεφαλής ένα γνωστό ως Κώστα Κώστα. Πώς? Και προς Κώστα Κώστα. Ένα τέτοιο μαγαζί δεν έχει εδώ στη Σοφούλη. Και προσποιούμενοι τους οπαδούς της ομάδας μας, θα επιχειρήσει λέει, να συγκεντρωθεί πιθανότητα διενεργώντας πορεία εκτός γηπέδου και εν συνεχεία θα επιχειρήσει να εισέλθει και μέσα στο γήπεδο. Πριν και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, με σκοπό την πρόκληση έντασης και επεισοδίων με εκφώνηση ενδυμάτων κατά του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΛ, κυρίου Αλέξη Κούγια, καθώς και με άσκηση βίας σε οπαδούς της Λάρισας που αντιτίθενται στις πρακτικές αυτές. Στους αγνούς. Ναι, ναι. Για αυτούς τους αγώνες του πρωταθλήματος, ναι. Λοιπόν, σε πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια στα τέλη του 19, με Ατρόμητο, Βόλο και άλλα, η ίδια ομάδα ανθρώπων που αποτελείται πάλι λέει, από Αλβανούς εμπόρους ναρκωτικών και 14χρονα και 15χρονα παιδιά, προκάλεσε έντονη και συμπλακές. Και συμπλοκές με κατόχους διαρκείας που βρίσκονται στην ίδια κερκίδα. Αναφώνησαν υφιστικά συνθήματα και κατέστησαν μέρος της κερκίδας θύρας 8, εξφεδονίζοντας σπασμένα καθίσματα προς τους οπαδούς και προς τον αγωνιστικό χώρο συνοδεία βεκαλικών και καπνογόνων. Λοιπόν, για αυτούς τους αγώνες του πρωταθλήματος με τον Βόλο και τον Ατρόμητο, η ομάδα μας με βάση το επιβαρημένο φύλλο αγώνα και τις εκθέσεις παρατηρητών τιμωρήθηκε με βαρέτα πρόστιμα για όλες αυτές τις έκνομες ενέργειες. Έκνομες. Ναι, και το ίδιο συνέβη και για τον αγώνα κυπέλου με την Καλαμάτα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο η ΑΕΛ ζητά λέει από την υπηρεσία και τους αστυνομικούς χειριστές του κλειστού κυκλώματος καταγραφής του γηπέδου να εστιάσουν τις κάμερες τα σημεία ενδιαφέροντος που αναφέρουμε ώστε να παραδοθούν στο τέλος το βίντεο και οι φωτογραφίες όσων παραβούν τον νόμο.
Ωραία, ναι. Εντάξει. Τώρα, αυτά κατά είναι πόσο τα... ισχύει. Καλά, αυτά είναι ενδοοικογενειακά. Okay. 30 ευρώ, 30 ευρώ. Λογικά, θέλει, εντάξει, είναι γνωστό. Πάει σκάει 30 ευρώ στα εκδοτήρια και μπαίνει μέσα. Εγώ έχω μέσα στο, στο Facebook, έχω ένα φίλο Λάρισεο και συζητάμε έτσι συχνά πυκνά. Εντάξει, έχουν πρόβλημα σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά. Με τον Κούγια έχουν πρόβλημα πολύ καιρό. Ναι, το γουστάρουν. Οι συνδεσμοί το γουστάρουν, όντως. Και θέλουν να, εντάξει. Αυτά είναι ενδοοικογενειακά, έτσι. Λοιπόν, το πρώτο μάτς είναι ο ΠΑΟΚ. Έτσι, 5 και 4, αν θυμάμαι καλά. Το αδεσπό. Αύριο 5 και 4. 5 και 4 είναι Λάρισα ΠΑΟΚ. Και μετά, και μετά 7 και μισή είναι το πολύ δύσκολο μάτς Ολυμπιακό. Ολυμπιακό Πανιώνιος. Είναι και τα δύο πολύ δύσκολα. Ναι, Πανιώνιος Ολυμπιακός συνδέθηκε 1-1 πάντως. Ναι, στον πρώτο. Στο μάτς. Πρώτο ο ΠΑΟΚ Λάρισα έτσι είχε έρθει. Ένα-0 με το, το Σβιτσέρι. Νομίζω. Ναι, με μια προβολή, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί περάσαμε λίγο και την ώρα του διαλύματος. Να πάμε στους υποστηρικτές εκπομπής, έτσι, να κάνουμε το διάλειμμα και να μπούμε κατευθείαν στην αγωνιστική. Να πούμε, αν θες, και δύο πραγματάκια και για τους προημιτελικούς. Ένα-0 είχαμε κερδίσει. Ένα-0, το θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, ξεκινάω, Τάσο, με Πορκίτο. Με μπράβο, Εφελές Φιντέρσκι, το θυμάσαι. Την προβολή, ρε. Στο 16, ναι. Το θυμάμαι αυτό. Ρε, εσύ έχει τώρα, κάτσε λίγο πάλι έτσι, επειδή λέμε για Λάρισα, έχει, έβλεπα το μεσημέρι ένα. Έπαιζε ο Εργοτέλης. Ακούς? Ναι. Με τον. Απόλλων. Απόλλων Λάρισα. Έχει φίλο ο Εργοτέλης έναν. Δεν ξέρω τώρα, τον πήρε, τον είχε, δεν θυμάμαι τώρα. Έχει έναν παίκτη. Είναι ίδιος ο Ουάρντα. Είναι ίδιος. Όταν σου λέω ίδιος και νομίζω είναι και Αιγύπτιος κι αυτός. Ναι. Είναι πολύ καλός παίκτης. Τουλάχιστον από αυτό που είδα. Θέλω να τον ξαναδώ. Μιλάμε γρήγορο. Πού τον βρήκαν αυτόν, μπράβο. Νομίζω είναι και Αιγύπτιος. Νομίζω είναι και Αιγύπτιος. Θα περιμένει λίγο ο φίλος στη γραμμή. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάω. Πάμε τη γραμμή. Πορκίτο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης. Χοιρινός οικοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νόστιμιές, σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λαχταριστές προσφορές καθημερινά. Δύο μπέρκες με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα κλαπ αλαντικών και μία κοκακόλα 330 ml επίσης μόνο με 5 ευρώ. Και ένα special burger και μία κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Η διεύθυνση του Πορκίτο γνωστή. Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητήριο. Και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία, σας περιμένει έκπτωση 10%. Μάζδα Μανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Μάζδα. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα, με σέρβιση, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεση RX. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει τώρα το μαστορά του, είναι Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Παπάφη 205 η διεύθυνση και για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν απορίες 2310-924-931 το τηλέφωνο. Πάρτε γραμμή και θα διαβάσουμε τους επόμενους μετά. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα, το όνομά σου να θες. Χρήστος είμαι. Έλα, Χρήστος. Είναι. Ναι. Γεια σου, Χρήστο. Τάσο. Έλα, Χρήστο. Για το πόσο πρέπει να τους κυνηγήσει ΠΑΕΠΑ από όλους αυτούς που έστησαν αυτή την αλητεία σε βάρος όχι μόνο της ομάδος αλλά και όλης Βόρειου Ελλάδος. Ναι. Σου διαβάζω εδώ από το Σπίνα ένα κομμάτι, ναι, από το spina.gr. Ναι. Καθημερινά όσο ερευνά κανείς τη γνωμοδότηση της ΕΕ, διαπιστώνει και νέους παραλογισμούς. Ένα νέο στοιχείο προκύπτει από τη γνωστή υπόθεση του 2016, όπου η Επιτροπή δέχτηκε την πολυδιοκτησία Άρη Βέρειας και Θόδωρου Καρυπίδη, αλλά με βάση την εισήγηση του Ηλία Αρκούδη, σου λέει κάτι το όνομα Ηλίας Αρκούδης, τι τάσο. Αυτός νομίζω που είπε ότι... Η καταγγελία των Τρικάλο για υποβιβασμό της Βέρειας απορρίφθηκε και δεν συζητήθηκε καν στην Επιτροπή, επειδή κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να επιβληθεί η τιμωρία υποβιβασμού, ενώ είχε αρχίσει ήδη το πρωτάθλημα και ήταν στη δεύτερη αγωνιστική. Καταλαβαίνεις και γράφει παρακάτω, δεν μην κουράζω. Ναι. Ο ίδιος εισηγητής έβγαλε άλλη απόφαση για το ίδιο ακριβώς θέμα, αναιρώντας πλήρως τον εαυτό του. Είναι να τρελαίνεις. Τι συμπεραίνεις, Τάσο, τι συμπεραίνεις. Επειδή δεν ασχολήθηκε κανείς με εκείνη την υπόθεση, ποια Τρίκαλα και ποιος Άρης και ποια Βέρεια, ενώ τώρα σε καραμπινά την πολυδιοκτησία, όχι τώρα για ένα ξενοδοχείο που λέει η Μαρούπα. Υποθέτω ότι εκείνη η εταιρεία την πλήρωσε στον ανιψιό του και αυτά και εκείνο και το άλλο και δεν μας έχει τρελάνει όλους, μας έχει σαλτάρει.
Αλλά επειδή τώρα είναι Ολυμπιακός, είναι Αυγενάκης, είναι Μητσοτάκης, είναι αυτά, κάνανε όλο αυτό το μίσευμα που κάνανε. Καταλαβαίνεις, άλλοι πρέπει να φουντάρουν. Εδώ ρε Τάσο για τον Τουρμπισάη, κυνηγάνε την ΕΠΟ. Κυνηγάνε την ΕΠΟ για αυτό, για αυτό το σκάνδαλο που έκανε, για την εξυπηρέτηση που τους έκανε. Φιλαράκι, επιστροφή στην κανονικότητα, είπε ο κ. Μαρινάκης, τι δεν καταλαβαίνεις. Επιστροφή στην κανονικότητα. Βλέπεις εσύ... Ποιος είναι από γύρω του, είναι από γύρω του, ναι. Κάτι θυμάνε κι αυτοί. Κάνα Τουρμπισάη. Εδώ πήγε ο Αυγενάκης στο Μαξίμου. Ναι, και τον αποθέωνε ο άλλος. Καταλαβαίνεις ότι είναι στην κοσμάρα τους. Καταλαβαίνεις ότι δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους νοιάζει. Τι ήταν αυτό. Το καταλαβαίνεις. Και ήρθε τώρα ο άλλος σοφός, ο άλλος Ολυμπιακάκης, ο Γεραπετρίτης. Ήρθε ο άλλος σοφός να καταργήσουμε την ΕΠΟ, να κάνουμε διοικούσα επιτροπή πρόχειρη, να αλλάξουμε τη διατησία, ό,τι να αλλάξουμε την ΕΠΟ. Ό,τι λέει ο Σάββας, ό,τι λέει ο Σάββας, ό,τι λέει ο Καραπαπάς, ό,τι λέει ο Μαρινάκης, τα βούλικ που κάνουν με τη Λαμία. Αυτά να τα πεις φίλε Χρήστο. Στους παοξίδες, στους νεοδημοκράτες που πήγαν και ψήφισαν. Εμείς τα λέγαμε. Να σου πω και κάτι. Εγώ από μωρό παιδί που θυμάμαι τον εαυτό μου που ξεκίνησα με δηλαδή να ψηφίσω. Όλη η οικογένειά μας ήταν δεξί. Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι κεντροαριστερό στάση μια ζωή και λόγω καταγωγής από Κρήτη. Άλλο σου λέω. Με κατάλαβες. Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση όμως αυτή τη φορά να του ψηφίσω. Και όσοι απολαμβάνουν από γύρω του, δηλαδή τα κολλητήρια του, Καραγκιόζης ρε Τάσο, δεν είχε τα κολλητήρια του που έλεγε μπαμπάκο και μαμάκο και αυτά. Εντάξει, ό,τι ψάχνεις. Τα τυράκια του δεν είχε. Εντάξει, όλοι τα έχουν τα τυράκια, όλοι τα έχουν τα τυράκια. Σε κόντρα της FIFA, που τους λέει μην κάνετε μεταγραφές, μην του εκδίδετε δελτίο, παρόλα αυτά, και τώρα Τάσο τι θέλουν να παίξουν εμάς, όταν από το 70, κάνουν συνεχώς κλαρίνα. Λοιπόν. Είσαι γνωστός γραφικός, εντάξει. Κλαρίνα και τέτοια, εντάξει. Είσαι γνωστός γραφικός. Εντάξει, κλαρίνα απαγορεύεται. Το κλαρίνα απαγορεύεται. Πού απαγορεύεται, βέβαια. Κλαρίνα. Να λέει έγινες κλαρίνα. Δεν είπε τσιμπούκι, ρε φίλε. Κλαρίνα. Εντάξει, Τάσο. Λοιπόν. Ναι, το τσιμπούκι δεν είναι απαγορευμένη λέξη. Το τσιμπούκι ξέρεις τι είναι κυριολεκτικά. Τι είναι το τσιμπούκι. Δεν είναι αυτό που πάει το μυαλό σου. Τι είναι. Ψάξε να δεις τι. Ωραία. Ακούσαμε αρκετά. Καπνίζεται με το ξέρεις. Α, δεν το ξέρω. Αν καπνίζεται το τέτοιο, ναι. Εντάξει, το μυαλό, άμα ακουστεί αυτή τέτοιο, πάνε εσύ στο SRU και πες ότι είναι το καπνίζεται. Μα αυτό είναι. Δεν μου λες. Λοιπόν. Πάτα λίγο να δεις, Google να δεις και γράψε τη λέξη τσιμπούκι. Εγώ άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω. Δηλαδή, σε βγάλει, ρε φίλε. Καταλαβαίνω ότι όταν είσαι σε δύσκολη θέση, με το συγκεκριμένο δεν θέλω να κάνω διάλογο γιατί πραγματικά εντάξει, ξέρουμε ποιο. Δεν κάνει διάλογο, με το κόβει τον άνθρωπο. Όχι, εντάξει, σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει, ρε φίλε. Καλά, οι δικοί σου έχουν πει χειρότερα, ρε φίλε. Είπε και δεν κόβει. Ποιο είπε εσύ. Έχουν πει πάρα πολύ χειρότερα. Πε ένα χειρότερο. Πολλά χειρότερα έχουν πει. Ωραία, άμα πει Αριανό κλαρίνο και δεν τον κόψω, τότε πε. Όχι, τον Αριανό δεν το καταλαβαίνει. Στο Μαξί δεν είσαι. Μια χαρά, εδώ είμαι έτοιμο. Ειλικρινά θα σηκώνομαι εγώ και θα του κόβω. Μία ώρα θα κάνω και μία εγώ. Όχι, θα σηκώνομαι και θα του κόβω εγώ και την ώρα. Καλά θα κάνω. Και να μην παρεξηγήσετε. Ο καθόλου δεν παρεξηγόμαστε. Εντάξει, οκ. Στο είπα και την άλλη φορά. Εντάξει, θα σου μην το κάνω. Μα δεν έβρισε Ρεζάχου. Εντάξει, και ο άλλο μου είπε την προηγούμενη εβδομάδα που υπήρχε η ένταση δεν είπε τίποτα και τον έκλεισε. Όχι, λάθο τίποτα δεν είπε. Δεν άκουγε. Τίποτα δεν Εκείνος είπε. Δεν άκουγε. Εντάξει, δεν είπε τίποτα. Εντάξει. Δεν άκουγε. Ναι. Δεν είπε τίποτα καν. Ναι. Εγώ δικαιολόγησα. Εγώ δικαιολόγησα. Γιατί τον έκλεισα. Λέω. Εντάξει, εσύ καν δεν μίλησες με τον άνθρωπο. Και λέω ότι καταλαβαίνω ότι όταν σε δύσκολη θέση προσπαθείς να βρεις ας πούμε μυθεύματα πραγματικά. Δυστυχώς για σας. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε τα πράγματα. Δυστυχώς. Δεν θα κάτσω να πω πάλι. Τα έχουν πει 130.000 φορές. Ο Άρσεναλ ήταν σε τεχνικό σωματείο τότε. Και εντάξει, μην τα λέμε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Και μετά βγήκε απόφαση που πραγματικά τον αθώωνε. Αν υπήρχε ο Άρης, έχει πέσει για ψιλουπίδημα, Χρήστο. Για ψιλουπίδημα. Όχι για πολυδιοκτησία. Αν ήταν ο Άρης τώρα στη θέση του ΠΑΟ, θα έπεσε ήδη Β' Εθνική. Για να τα λέμε έξω από τα δόντια. Β' Εθνική θα έπαιζε ο Άρης τώρα αν ήταν. Στη θέση του ΠΑΟ, αν ήταν ο Άρης με αυτά τα πράγματα, θα έπαιζε ήδη Β' Εθνική. Και θα προσπαθούσε να ανέβει. Πολλά γουέστερν βλέπει. Πώς θα γίνει δηλαδή, θα βγεις και από πάνω. Δεν υπάρχει κανένα θέμα πολυδιοκτησίας. Λέμε, γιατί αν ήταν ο Άρης κατηγορούμενος, μια χαρά θα φτάναν τα στοιχεία αυτά. Μια χαρά, μην ανεβάζει τροφές. Μια χαρά. Να το πάμε χαρά, εμέ, άμα να φωνάζουμε. Όχι, δεν φωνάζουμε. Εντάξει, αφήσαμε, ακούμε, δεν κάποια στιγμή. Λοιπόν. Μην μπαίνετε ρε παιδιά, να κάνουμε το διάλειμμα, είναι παρά 20. Δεν πειράζει, άσου να πάρουν. Να κάνουμε διπλό. Πολυδιοκτησία υπάρχει. Ναι, ένα λεπτό λίγο. Όταν ένας ιδιοκτήτης. Πάει ή μεγαλομέτοχος πάει ή μέλος του διοικητικού συμβολίου της πάει.
Έχει μετοχές άλλης ομάδας. Όχι, φίλε. Και όταν υπάρχει παρέθετο πρόσωπο. Όχι. Και πώς θα γίνει. Όχι. Σου είπα το πρόσωπο. Όταν υπάρχει παράκου λίγο, να μάθεις. Τι να μάθω, δεν ξέρεις. Τι θα πει. Μην τα βλέπεις με τα κοκκινοκίτρινα γυαλιά σας. Άκου λίγο. Αν δεν αντέχεις. Οκ, δεν αντέχω να τα ακούω. Μια χαρά είναι. Άσε να τα ακούω από τα. Εσείς δεν αντέχετε. Άσε να τα ακούω από τους φίλους μους Ολυμπιακούς. Εσείς δεν αντέχετε. Λοιπόν, μάθε λοιπόν ότι για το πρόσωπο που λες. Πώς το είπες. Ποιο να. Το παρένθετο πρόσωπο που λες. Ναι. Έτσι. Είναι έως δευτέρου βαθμού. Δεν είχες καθόλου συγγένεια. Ως δευτέρου βαθμού. Σου έφερα το. Καλά, δικού σου νόμου τα βγάλετε. Όχι, όχι, έβαλα. Σου έδωσε ένα το παράδειγμα. Σα κάτω να βαρέσετε. Σου έδωσε ένα παράδειγμα, δεν μου απάντησε. Τον πισινό σα κάτω να βαρέσετε. Δεν χρειάζεται να ακούμε όλε τι μεγάλε ομάδε. Δεν πέφτουν κατηγορίε. Οι μικρέ ομάδε δεν πέφτουν. Άρα ο Ολυμπιακό για τα στημένα να μην πέσει τρέγια. Να πέσει. Γιατί οι μεγάλε. Είστε μεγαλύτερε από τον Ολυμπιακό. Είστε μεγαλύτερε από τον Ολυμπιακό και δεν το ξέρω. Αν. Πού και ω που. Δεν πέφτουν στου Ολυμπιακού. Όλα αυτά που λένε. Όχι, μεγάλε δεν πέφτουν, μου είπες. Αν αποδειχτούν όλα αυτά που λέει, γιατί ρε φίλε. Τώρα μου είπες, οι μεγάλες δεν πέφτουν, μου λες. Φυσικά. Εσύ δεν είσαι μεγάλη ομάδα. Ού, δεν είμαι μεγάλη, άστο. Εγώ δεν είμαι μεγάλη. Μου είπες, οι μεγάλοι δεν πέφτουν. Άρα γιατί θες να πέσει ο Ολυμπιακός με τα σκημένα. Να μην πέσει. Δεν με αφήσει να ολοκληρώσω. Πώς, το ολοκλήρωσες. Αν και το κανάλι το αφεντικού σας. Ναι. Αν έχουν άδικο. Το ξέρεις καλά, 15 χρόνια το έχεις αφεντικό. Αν έχουν άδικο, να πέσουν και οι μεγάλες ομάδες. Α, όχι, τώρα το διαφοροποιείς. Αγωνιστικά εννοώ δεν πέφτουν. Κατάλαβες. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο έχει κανόνες και άλλους. Αν σε πιάσουν για δωροδοκία, πέφτεις. Έτσι. Ναι, όπως ο Ηρακλής. Όπως ο Ηρακλής. Τι θα πει τέτοιο, δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχει καμιά δωροδοκία όμως. Δεν υπάρχει. Λέω, υπάρχουν κανόνες και έξω από τον αγωνιστικό χώρο που διέπουν το άθλημα. Τι θα πει αγωνιστικά. Δεν το καταλαβαίνω, υπάρχουν τέτοιο. Σε βλέπω σε μία. Κάθε μία χαρά. Διαρκή σύγχυση. Δεν μπορώ να ακούμε να κάνετε την. Εντάξει, καταλαβαίνω. Συνεχόμενη αγωνία. Ήρεμότατο, με πέρασε η ομάδα μου. Του στόχου του κατά το ίμιση έχει επιτύχει. Συνεχόμενο σκασμό μέσα. Εγώ σκασμό. Τη Δευτέρα έχει μάκι, πρόσεχε. Αναβλήθηκε, να ξέρει. Αναβλήθηκε. Ένα μένο. Στο να έχεις να λες και εσύ. Όχι, ρε φίλε, να λέμε να κάνουμε τη μέρα νύχτα, λέει. Είναι... Δεν έπεσε ο Άρης, λέει γι' αυτό. Για καραμπινάτη, λέει πολυδιοκτησία. Ρε Σπίλμπερκ. Είναι έκδηλο πλέον. Εντάξει, ξέρουμε ποιος είσαι, απλά δεν σε κατάλαβα στην είναι αρχή. Είναι έκδηλο πλέον ότι είναι? Το πόσο μεγάλη ανάγκη έχεις. Ποια ανάγκη έχω. Το κύπελο έχω μεγάλη ανάγκη, τίποτα άλλο. Από το, μάθε να ακούς. Από το να προβληθείς. Από το να διακριθείς. Μ' αρέσει αυτό, είσαι ήρεμος. Από το να προσπαθήσεις, ρε παιδί μου, να βάλεις. Τι να βάλω? Το αφεντικό της πόλης, το αφεντικό της χώρας ολόκληρης, τον πρωταθλητή, τον ταμπλούχο ΠΑΟΚ. Των τριών συνεχόμενων. Τον Τεσέιρα. Τον Τεσέιρα. Τον Τεσέιρα. Να τον υποτιμήσεις, να τον ρίξεις. Δεν υποτιμά, ρε φίλε. Τα λεγόμενά σου, λέω. Δεν μπορείτε ούτε εσείς, ούτε οι βρωμοαπόγονοι του Πειραιά, ούτε. Όλα τα συναφή των κυριών, ούτε τα παπαγαλάκια του Φατάουλ, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της προπαγάνδας κοκκινοκίτρινης, δεν μπορείτε τον πρωταθλητή, τον ταμπλούχο, το αφεντικό της χώρας. Κάτσε να βγάλω ένα χαρτομάντιλο. Το αφεντικό της χώρας, δεν μπορείτε να τον κουνήσετε από την κορυφή. Δάκρυσα. Κάτσε λίγο. Κοιτάξτε να ακολουθήσετε. Τι να ακολουθήσουμε. Ό,τι δημιούργησε. Ό,τι προγραμμάτισε, ό,τι επένδυσε, ό,τι απέκτησε ο ΠΑΟΚ για να μπορέσετε να γίνετε ανταγωνιστικοί κι εσείς και όταν τα καταφέρετε εμείς θα είμαστε εδώ να μας δώσετε το χέρι. Να σας χειροκροτήσουμε. Μπράβο, είμαι σίγουρος. Να είστε ανταγωνιστικοί απέναντι μας. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Πάμε στους δύο φίλους, μην κάνετε άλλη. Να πάμε. Καλά, καλά, καλά. Και να καλέσω τους κλήσεις. Χρειάζεται μια κάμερα εδώ. Πραγματικά χρειάζεται μια κάμερα. Έχει. Έχει, αλλά βλέπω. Για να βλέπει ο κόσμος τι κάνεις. Εγώ. Καλησπέρα, φίλε. Πού να μου χάθει. Χαίρετε, χαίρετε. Πού να μου χάθει. Γεια σας. Καλησπέρα. Γιώργος. Γεια σου, ρε Γιώργη. Γεια σου, Γιώργο. Κάτσε λίγο να δω εδώ τι γίνεται. Ολλανδία. Σήμερα. Ολλανδία, ναι, Ολλανδία. Γεια σου. Ρούλινγκ, σήμερα θα σου κάνω αυστηρότατη κριτική. Υπήρχε μέρα που δεν με έκανες, δε, τι σήμερα. Μ' άρεσε. Όχι, όχι. Σήμερα θα σου κάνω αυστηρότατη κριτική. Ακούω, γιατί ναι. Σε διακρίνει μία απίστευτη σοβαρότητα μόνο όταν διαβάζεις τους χορηγούς. Γιατί ο άλλος δηλαδή δεν είναι σοβαρός. Δεν το κατάλαβα αυτό. θα σου πω εγώ. Θα σου απαντήσω γιατί. Με τη δική σου λογική πάντα, έτσι. Θα σου απαντήσω γιατί. Γιατί τα επιχειρήματά σου. Με τη δική σου λογική πάντα. Να σου απαντήσω. Δεν θες να σου απαντήσω. Τα επιχειρήματά σου όταν ακούς πράγματα από την άλλη πλευρά, ξέρεις ποια είναι. Ποια είναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 εντάξει, επιστρέψαμε. Δακρύσαμε. Αυτό. Ναι, 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 είσαι ταμπλούχος, δεν πρωταθλητής. Ξαναπες το άλλες 100 φορές. Κοίταξε, αυτή δεν είναι επιχειρηματολογία, Τρούλινγκ.
Πάντα επιχειρηματία. Αυτή δεν είναι επιχειρηματία. Δηλαδή το να κάθεσαι πάντα και να ειρωνεύεσαι και να χασκογελά και να κάνει όλη την ώρα. Ένα-ένα. Λοιπόν, δεν είναι επιχειρηματολογία αυτή. Ένα-ένα. Θα όσο θες να μιλήσει. Ηρωνεύομαι όπως λες, ότι το λέει συνέχεια, ότι δεν είναι πραγματικότητα. Αν δεν το καταλαβαίνεις, θα στο γράψω με υπότιτλους αν δεν το καταλαβαίνεις. Γιατί σε, μην σε οτιδήποτε. Μπορεί να μην το καταλαβαίνεις. Μπορεί να μην το καταλαβαίνεις. Σε οτιδήποτε. Σου, έτσι. Όχι μόνο γι' αυτό, σου είπα ένα παράδειγμα. Στο ένα σου απάντησα. Στο ένα σου απάντησα. Στο επόμενο. Αν δεν το καταλαβαίνεις, δεν φταίω εγώ. Στο επόμενο. Σε οτιδήποτε έχει μομφή κατά της ομάδας σου ή είναι υπέρ της δικιάς μας ομάδας, αυτό που εσύ επικαλείσαι σε εμάς αλαζονία και ενοπλουτισμό είναι αυτό που βγάζεις εσύ τρούλι και μάλλον το... Ναι, δηλαδή, ναι, πραγματικά. Γιατί η επιχειρηματολογία σου σε οποιαδήποτε μομφή είναι χαχαχαχαχα να γελάς από πίσω. Δεν είναι αυτό επιχειρηματολογία τρούλι. Πρέπει να απαντάς σοβαρά και όμορφα σε οτιδήποτε τίθεται στο τραπέζι. Ένα-ένα. Θα μιλήσω όσο θέλεις. Είπες ένα, στο απάντησα. Λέω ότι η ειρωνία που δεν είναι ειρωνία είναι ότι στο επαναλαμβάνει 1500 φορές. Όχι ότι δεν είναι πραγματικότητα. Λοιπόν. Το έχω πει ότι είναι πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να το πω. Είναι αυτονόητο. Άρα, αν δεν το καταλαβαίνεις εσύ αυτό, ότι ένας άνθρωπος το λέει 1500 φορές. Εντάξει. Το είπαμε αυτό, τελείωσε. Ένα παράδειγμα σου είπα. Το είπαμε, αλλά υπάρχει. Σου λέω λοιπόν ότι τίθεται κάτι από ένα. Ναι, ρε, περίμενετε. Περίμενε, μην κάνεις το ίδιο πάλι τώρα. Περιμένω, λοιπόν, το επόμενο. Βγαίνει ο άλλος και επικαλείται ένα έγκυρο ρεπορτάζ ενός site. Κανένα έγκυρο ρεπορτάζ. Και εσύ κοροϊδεύεις. Εάν αυτό το ρεπορτάζ ήταν κατά της ομάδας μας, θα το διάβαζες 10 φορές. Με αναπνοές αναπρόταση. Λοιπόν, δηλαδή δεν μπορεί στη μία περίπτωση. Δεν μπορεί σε μια περίπτωση, κοίταξε, όταν κάθομαι, ακούω το Τρέλια να μιλάει και από πίσω να ακούω ένα με δακρύσαμε, το είπα, δεν είναι αυτό επιχειρηματολογία του. Πρέπει να απαντάς σε καθαρά ερωτήματα. Απάντησα όμως και πάλι όμως δεν το καταλαβαίνεις. Ο φίλος επιλεκτικά διαβάζει, γιατί υπάρχει και μεταγενέστερη απόφαση στο θέμα που αθώνεται. Απάντησε αυτό, μην κάθεσαι και χαμογελάς από πίσω. Απάντησα. Απάντησε αυτό λοιπόν. Απάντησα, αλλά το ξαναλέει. Και με τείχους δεν μπορώ να μιλάω. Καταλαβαίνεις. Ναι. Τείχος είναι ο άνθρωπος. Ναι. Ωραία. Τείχος. Εγώ λοιπόν πραγματικά φιλικά στο λέω. Καλά, το καταλαβαίνω. Διακρίνω μία αλαζονία και ένα χλεβασμό σε οποιοδήποτε θέμα τίθεται. Είτε κατά της ομάδας μου, είτε κατά της ομάδας σου, είτε υπέρ της ομάδας. Είπες δύο και τα απάντησα ήδη. Πάμε στο επόμενο. Ναι, να όμως αυτό το πράγμα το δακρύσαμε. Δεν είναι επιχειρηματολογία για παραδειγματικό παραγωγό. Είναι για τα καφενεία αυτό το πράγμα. Τα απάντησα και τα δύο, φίλε. Κατάλαβε. Και τα δύο τα απάντησα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Και τα δύο τώρα, άμα θέλετε. Λοιπόν, πάμε. Οκ, okay, έγινε. Να, αυτό ήθελα να πω σήμερα. Εγώ να είστε καλά, καλή σας καλά. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο. Είδες, δεν στα λέω μόνο εγώ. Καλά, τώρα εντάξει, ποιος θα λέει. Στα λέω να σε βελτιώσω. Καθόλου. Στα λέω να σε προστατεύσω. Δεν χρειάζομαι καμιά βελτίωση. Δεν με ακούς. Απάντησα και στα δύο. Αποστομωτική ήταν η απάντηση. Τώρα. Τι είναι αυτό. Παρακαλώ, ορίστε. Έλα, φιλέ. Ναι. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Από το αμάξι, εσύ, φιλέ. Έλα, μ' ακούτε. Σακούμε, έλα, σε ακούμε, φίλε. Έλα, Κωνσταντίνος. Γεια σας, ακούμε, ρε Κώστα, έλα. Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ρε εσύ, θα το πάμε έτσι. Ζάχος, εσένα θέλω να μιλήσω κι εγώ. Σε ακούω. Σε κάνει πριν μια ερώτηση, ρε φίλε μου. Ποιος. Σε λέει, ο Τάσος. Ναι. Στο διάλογο. Σε λέει, ο Μπουτάρης, ας πούμε, είναι Άρης. Και εσύ το πας, ρε φίλε, πέρα δώσε. Πάντα, ρε φίλε. Τι να πω, ρε φίλε, εντάξει. Θα σε αφήσω να μιλήσω. Δεν μπορώ, εντάξει, δεν μπορώ. Είπα και προηγουμένως κάτι, εντάξει, άμα δεν καταλαβαίνεις. Όχι, δεν μπορεί, ρε φίλε. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Έχει άδικο, έχει άδικο. Πρέπει να το παραδεχτείς. Έχω άδικο. Όχι, δεν το παραδέχω. Έχει άδικο. Πραγματικά έχει άδικο σε αυτό. Να σου κάνω μια ερώτηση. Τρίτη φορά θα την κάνω, εντάξει, να την κάνω. Σε σένα. Σε σένα, φίλε, σαν νόημα ζωή, σαν αξία ζωή, τι είναι σημαντικότερο. Αυτό που λες ή αυτό που πράττεις. Μα δεν συζητούσαμε αυτό. Σε παρακαλώ, ρε φίλε, κάνω μια ερώτηση. Συζητούσαμε ποιος δήμαρχος είναι. Μια ερώτηση κάνω. Μια ερώτηση κάνω. Θα σε απαντήσω με ερώτηση. Εσύ είσαι σίγουρος για αυτό που πράττει ή για αυτό που λέει. Όχι, η πράξη μετράει. Η πράξη μετράει. Όχι, η πράξη μετράει. Να είσαι απόλυτα σίγουρος για την πράξη ή για αυτό που είπε. Όχι, φίλε, για μένα. Γιατί οι περισσότεροι είμαστε σίγουροι για αυτό που είπε. Καλά, ρε παιδιά, ένα λεπτό. Την πράξη του την είδες.
Μπορεί να μου το αποδείξει αυτό που μου λες τώρα στην πράξη. Ποια πράξη του, ρε φίλε. Γενικά σε Άρη με πράξει δεν έχει αποδείξει ότι είναι Άρης. Πριν 30 χρόνια ναι. Δεν έχει βάλει πριν 30 λεφτά χρόνια. Ναι, 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 πριν 30 χρόνια. Μα το ξέρουμε εμείς αυτό. Ρε παιδί, λέει, πραγματικά εκπλήσωμαι. Δεν ξέρω τι να πω. Ρε φίλε, σε ρώτησα κάτι και, και σου ξαναρωτάω. Και σου λέω, για μένα αξία ζωής είναι οι πράξεις και όχι τα λόγια. Μα οι πράξεις του λένε ότι είναι αργιανό. Λόγια μπορώ, χτίζω ανόγια, λέει. Με τα λόγια χτίζω ανόγια. Πώς το λέει το απόφθεγμα. Οι πράξεις είναι που μετράνε. Οι πράξεις του Μπουτάρη δεν λένε ότι είναι Άρης. Ωρε φίλε. Τι που ωρε φίλε. Το λένε οι πράξεις. Το λένε δεν έβαλε λεφτά στον Άρη. Δεν πήγε σε όλες τις εκδηλώσεις του Άρη. Το ότι απαξιώνεται σε έναν άνθρωπο δεν το σημαίνει, φίλε. Σου ότι δεν ισχύει ότι είναι Άρης. Καθημερινά κρίνε το καθένα. Το ότι έκανε πριν 30 χρόνια ήταν βασικός πυλώνας της αυτοκρατορίας του Άρη, του πιστώνεται. Από εκεί και πέρα ο άνθρωπος είναι όπου πατάει. Είναι Άρης που έχει πει. Εντάξει, ρε φίλε. Το ότι είναι Άρης, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Είναι Άρης. Στα λόγια είναι Άρης. Στις πράξεις τι είναι. Στα λόγια είναι Άρης. Στις πράξεις είναι Άρης. Αυτό που λέω εγώ είναι λάθος. Ναι, ξέρεις γιατί είναι Άρης από τις πράξεις. Σε ρωτάω γιατί αυτός έβαλε λεφτά στον εγώ Άρη. Εγώ σου απάντησα στην ερώτησή μου. Εσένα, σαν πώς είπες όνομα, sorry, δεν συγκρατώνεις φίλε. Γιώργος. Κωνσταντίνος, sorry ρε φίλε. Και σε ρωτάω, σαν Κωνσταντίνος, στη ζωή σου τι είναι σημαντικό. Τα λόγια ή οι πράξεις. Ναι, να απαντήσω κάτι τώρα. Να απαντήσεις. Άλλο θέλω να το πω. Τι αυτό είπα. Όμως το αντιστρέφεις όσον αφορά τον πρόεδρό σου όμως. Για ποιο πράγμα. Δεν αρέσει που είναι Ολυμπιακός και πράττει σαν Ολυμπιακός. Εκεί λες. Όχι, δεν πράττει φίλε. Σαν Αργιανός πράττει. Δεν πράττει σαν Ολυμπιακός. Δεν πράττει σαν Ολυμπιακός. Α, δεν πράττει. Από πού πράττει σαν Ολυμπιακός. Από πού καθόλου. Από πού πράττει σαν Ολυμπιακός. Για πες μας ρε Κώστα. Όταν έχει διαρκεία στον Ολυμπιακό, τι. Παράγοντες, δεν έχει διαρκεία. Εγώ το ξέρω. Άμα το ξέρεις, φίλε, εντάξει, συγγνώμη, σε ζητάμε συγγνώμη, αφού το ξέρεις. Άμα το ξέρεις, εντάξει, τελείωσε. Αφού το λέει ο Κώστας που το ξέρει, τελείωσε. Είναι έτσι. Δεν του πήραμε χαμπάρι. Βγάλτε το κιόλας να το δούμε το διαρκείας, έτσι. Γιατί από το σόφιτελ. Βγάλε μου σύνοδο το διαρκείας του Μπουτέρι, φίλε. Μα εγώ αυτό λέω, ρε φίλε, ότι μπορεί να λέει ότι είναι Άρης, αλλά η πράξη σου δείχνει ότι δεν είναι. Αυτό λέω. Τι να δω, τι να δω. Ξέρεις πολύ καλά ότι είσαι μεγάλο άδικος αυτό. Έχεις τρελάνει όλο τον κόσμο, ρε φίλε. Εντάξει, φίλε, εντάξει, το είπες. Μια μούρλα, ρε φίλε. Εμένα με έχει πιάσει ρε φίλε. Εσύ συμφώνησες με αυτό που είπα και με έπιασε εμένα μούρλα. Εντάξει, εσένα τα λόγια να σε ενδιαφέρουν και όχι οι πράξεις. Πάρε με αυτό. Εντάξει, φίλε, εντάξει, ό,τι και να λες, δηλαδή θες να πάρουν 40 άτομα να σου πούνε πάλι τα δικά σου τα λες. Έχεις θυσμός, έχεις μουλαρώσει τώρα τα δικά σου. Οκ, ρε φίλε, έγινε, εντάξει. Έγινε. Καλό σου βράδυ. Έλα. Α, να δεν τέλειωσε. Δεν τέλειωσε. Ναι. Έλα, να μιλήσω και λίγο με τον Τάσο. Με όσο θες. Η παρένθεση. Πόσο βλέπεις τώρα που θα λείπει ο αρχηγός κάτω. Για τη Λάρισα λες. Ναι, ναι, δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, ούτε εγώ, αλλά είναι δύσκολο γήπεδο. Εντάξει, ο Πέλκας και ο Βαρέλα θα πάνε. Νομίζω ο ΠΑΟΚ θα έχει τα περισσότερα από τα όπλα του. Αν είναι σοβαρός και με την λυπή Λάρισα 6-7 ποδοσφαιριστές που θα λείπουν, βέβαια δεν πρέπει να το υποτιμήσουν το παιχνίδι. Πρέπει να μπουν από το πρώτο λεπτό για την νίκη. Ούτε το 1-0 φτάνει. Έτσι πρέπει να βάλουν δύο γκολάκια στο ημίχρονο, να έχουν ένα ξεκούραστο δεύτερο ημίχρονο για να μπουν σε ρυθμούς προετοιμασίας για τον απόγονο. Εντάξει. Μαζί σου και μια τελευταία. Γιατί θα είναι δύσκολη η εβδομάδα η επόμενη. Οι προκλήσεις θα αρχίσουν από τη Δευτέρα. Με τις γνωστές βλακίες να μην που θα κάνουν από κάτω. Εντάξει, τα τσιράκια και τα παπαγαλάκια και οι υπάλληλοι του Φατάουλ. Είναι γνωστό τι θα γίνει όλη την εβδομάδα. Είναι γνωστό τι θα γίνει το μπούλινγκ για τους διαιτητές. Είναι γνωστό το τι θα γίνει για την Τούμπα. Είναι γνωστή η πρόκληση που εντέχνως θα προξενήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Τα ξέρουμε χρόνια τώρα. Έχουν γίνει γραφικοί, είναι τόσο προβλέψιμοι που μπορούμε να τους καταλάβουμε τι θέλουν να κάνουν. Έλα. Μας βλέπουν στους δρόμους από εβδομάδα. Μα δεν θα γίνει η δίκη, δεν θα γίνει η φίλε η δίκη. Ναι, αυτό το έχω. Αυτό που πρέπει να καταλάβει όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ και το λέμε από τώρα είναι ότι μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο πρέπει να είναι εκκλησία. Αυτό το λέμε εδώ και χρόνια. Μας την έχουν στημένη. Μας την έχουν στημένη. Με το παραμικρό θα σε ρίξουν τιμωρία. Βέβαια, εγώ φοβάμαι μην γίνει τίποτα off camera. Λοιπόν, όσοι έχουν στο μυαλό τους να κάνουν εξυπνάδες και χαζομάρες στο γήπεδο, καλύτερα να κάτσουν σπίτι τους ή να κάτσουν καμιά καφετέρια να το δούνε. Στο γήπεδο πρέπει να είστε εκκλησία. Όλοι. Εντάξει, απλά τα πράγματα. Εκτός αν θέλετε να κάνουμε κακό στην ομάδα, οκ. Όχι βέβαια. Αν θέλει
ο κάθε τέλος πάντων πονηρός έξυπνος για μια γαζομάρα του, για να ικανοποιήσει το εγώ του, τον απαρδεσμό του και το αυτό, να δημιουργήσει πρόβλημα στην ομάδα και να την πολεμήσει και ο ίδιος, ενώ την πολεμάνε όλοι, οκ. Ας πάει στην Τούμπα να κάνει βλακίες. Αλλά να ξέρει ότι θα κυνηγηθεί από τους υπολείπους. Θα κυνηγηθεί γιατί ο κόσμος είναι πλέον ψηλιασμένος. Το είδαμε και πρόπερση στο μάτς με το Γαύρο που έπεσε μισή σερβιέτα πάνω στον άλλον και έβαλε κολάρο. Το είδαμε και στο μάτς με την ΑΕΚ που δεν άναψε ούτε τσιγάρο. Κατάλαβες. Νομίζω ότι θα κυλήσει ομαλά όμως, να ξέρεις. Καλά, αν την τραβάνω δρόμο τώρα να κάνεις κανένα διπλή ταρίφα, να βγάζεις κανένα φράγκο, αν την κλείσει. Μία τελευταία ερώτηση. Άντε, ναι. Αυτό που βγήκε για το Βιερίνη, ότι ενοχλήσεις, νομίζεις ότι είναι αληθινό ή λόγω του να ξεκούρασε. Αληθινό είναι, ρε φίλε. Δεν έχει ξεκούραση. Άμα είναι αληθινό, μας αγχώνει αυτό. Μη σε αγχώνει. Καλώς. Okay. Σας αφήνω, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Στον τελευταίο φίλο για... Τους παλάβους, σου είπα. Εγώ τους παλάβους, κανένα παλάβος. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα Ζάκο, καλησπέρα Τάσο. Καλησπέρα. Αυτός φαίνεται καλό. Τον Κώστας από Γλυφάδα, Αριανός. Έλα ρε Κώστας. Γεια σου Κωνσταντίνε. Πάμε. Λοιπόν, να πω λίγο για μπάλα, γιατί ξεφύγαμε λίγο. Ναι, καλά κάθομαι. Ναι, εμένα η ομάδα χθες μου άρεσε, ήταν καλή. Όντως. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, μετά το 60 υπήρχε μια κόπωση δικαιολογημένη, η οποία δεν φάνηκε βέβαια λόγω της χαμηλής ποιότητας μεσοεπιθετικά του Ατρομήτου. Σωστό αυτό που λες. Δεν πιέστηκε ο Άρης. Έτσι ακριβώς. Ήταν εξαιρετικός ο Ρόουζ, εξαιρετικές οι αλληλοκαλύψεις από τα εξτρέμ, ιδίως στα ακραία μπακ. Το κέντρο το χάσαμε σχεδόν δεύτερο ημίχρονο. Ο Σάσα και ο Ματίγια έκαναν ένα μέτριο παιχνίδι. Ο Ματίγια δημιουργία ήταν εξαιρετικός βέβαια. Ήταν... Ο Σάσα τελευταία δύο... Για να κάνουμε έτσι διάλογο, ο Ματίγια ήταν καλός, ναι. Έτσι. Καλά, δεν είναι αμυντικό χάφο ο Ματίγια, εντάξει, το βάζει και πέρα. Είναι οχταράκι. Οχταράκι. Βέβαια, ο Σάσα δεν ήταν κακός, απλά έχουμε συνδέσει να. Είναι καλύτερος. Έχεις δίκιο. Ακριβώς. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, για την κλήρωση και αυτά που λέμε, πραγματικά εγώ δεν θέλω με τίποτα τον Ολυμπιακό για ευνόητους λόγους. Mm-hmm. Εγώ δεν διαφωνήσω εκεί πέρα, Ζάχο, επειδή τα ξύματα και τα βλέπω. Θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ καλή σχέση των δύο ομάδων. Δεν υπονοώ κάτι. Mm-hmm. Πάει, αλλά θεωρώ ότι δεν έχουμε ελπίδα στον Ολυμπιακό καμία. Έτσι, ποιο θέλεις, φίλε, αντίπαλο. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ποιοτική ομάδα. Βέβαια, θεωρώ ότι είναι πολύ υπερτιμημένη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα η οποία πραγματικά, τα ας πούμε, το λέω με απόλυτο σεβασμό. Mm-hmm. Αν δεν είχε κάποια εξωγηπαιδικά θέματα να ελέγχει, δεν θα ήταν στα. Θα είχε λιγότερους βαθμούς. Ο Ολυμπιακός είναι πιο ποιοτική ομάδα. Είναι και ιδίως μεσοεπιθετικά. Ο Ολυμπιακός έχει κάποια προβλήματα στην άμυνα. Στο χαμηλό παιχνίδι και στο ψηλό παιχνίδι μεσοαμυντικά είναι εξαιρετικός. Έχει μια αστάθεια στην άμυνα. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει σχέση με τον περσινό ΠΑΟΚ. Mm. Δηλαδή τα μεγάλα του περσινού ΠΑΟΚ έχουν εξουδετερωθεί φέτος. Mm. Ο εξαιρετικός Μπίσες Βάρντ, ένας πιο ποιοτικούς παίκτες στην Ελλάδα, φέτος δεν υπάρχει. Ναι. Έτσι για να τα λέμε όλα. Βέβαια και τον Ολυμπιακό έχει φύγει ότι καλύτερο υπήρχε, ο Ποντέσε. Έτσι. Έχει ένα 36χρονο Μέσα Βαλμπουενά που δεν μπορεί να παίξει δύο ημίκρονα. Εντάξει. Προσφάτως πήραν ο τραυματίας, ποιος ήτανε, πες τον λίγο ρε, ο Φορτούνης δεν επανέλθε ποτέ από τον τραυματισμό του, ο Φορτούνης από τον χρόνο. Πολύ δύσκολο ένας ίδιος τραυματισμός και έτσι, μπράβο. Η Ερήνια που είναι παιχνάρα, γύρισε και ο άνθρωπος δεν μπορεί, μπράβο. Να το δω, ναι, από την άλλη μεριά όμως βλέπεις, έτσι, και ο Σφιντέρσκι σκοράρει ανελιπώς, είναι μέσα στους πρώτους σκόρερ. Εντάξει, ο Βιερίνια είναι σημαία του συλλόγου σε κάθε μάτς. Το παλικάρι παίζει καλό ποδόσφαιρο. Μάτωσε έχει. Βαρέλα με έγκαστο κεντρικό αμυντικό δίδυμο είναι κάτσε καλά. Μίσιτς, δεν είναι καλό. Μίσιτς ο Ολυμπιακός δεν έχει. Μίσιτς. Ο Ολυμπιακός δεν έχει Μίσιτς, φίλε. Ο Μίσιτς είναι το καλύτερο οχτάρι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, άμα θα σου πω τώρα, πες μου τον Ολυμπιακό, ποιους παίκτες διακρίνεις, τέσσερις, θα τους σκεφτείς. Ενώ άλλες χρονιές δεν θα τους σκεφτώσουν. Κατάλαβες. Εμένα προσωπική άποψη είναι ο Ολυμπιακός είναι πιο ποιοτική ομάδα. Και δεν το λέω ως γενικό. Ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, το πιστεύω, σου το σέβομαι. Οκ. Εντάξει. Έτσι. Okay. Ναι. Δηλαδή και ο Σάν είναι καλύτερο στο ίδιο και σαν τον Τζιμίκα δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Παίξει σαν τον Βαλμπενιά πιο. Τι λες, δεν φίλε. Ο Γιαννούλης δεν είναι καλύτερο στον Τζιμίκα. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Εντάξει, ακούγεσαι, ρε φίλε. Είναι αστεία η σύγκριση. Βέβαια είναι αστεία η σύγκριση. Ο Γιαννούλης είναι νομίζω μισή κλάση παραπάνω από τον Τσιμίκα. Όχι, δεν είναι καλός Τσιμίκας. Και δεν το λέω εγώ. Πάρε όλα τα ρεπορτάζ από τα site, θα δεις. Εντάξει, από το SDNA και από αυτά τα βλέπω, ναι. Όχι από το SDNA. Μπε στο 10.gr που είναι το δικό σας site. Τα αφεντικού σας. Εντάξει. Και ποιος παίζει και Εθνική Ελλάδος, έτσι. Για την κλήρωση με ρώτησες, εγώ θέλω την ΑΕΚ. Θεωρώ πιο αδύναμη ομάδα από τις άλλες τρεις. Mm-hmm. Θεωρώ okay. Έτσι.
Θεωρώ ότι με την, με την ΑΕΚ ο Άρης μπορεί να δικαιωθεί. Πάρε την πιο εύκολη κλήρωση, δες. Έτσι. Έως τώρα ο ΠΑΟΚ έχει. Όφη Παναθηναϊκό για να κατακτήσει, για να κατακτήσει το κύπελο. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε, πρέπει να αποκλείσει. Άστονοφ τον Παναθηναϊκό, ένα εκ τον Ολυμπιακό ΑΕΚ Άρη και ένα να πάρει από τον, εκ τον Ολυμπιακό ΑΕΚ Άρη στο τελικό. Αυτή είναι μάγκικη τέτοια αδερφέ. Το Παναθηναϊκό που έχει, όπως είπε ο κύριος Γκαγκάτσης, δεν είναι σε συνεννόηση. Και εσείς έως τώρα. Είναι σε συνεννόηση. Και εσείς έως τώρα, Παναθηναϊκός με κέρδισε 2-0. Εσύντα, σε συνεννόηση. Και μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα. Δεν είπα, σε συνεννόηση ναι, είπε. Αντιθέτως, εσύ. Εγώ. 4 ματσάκια δωράκι στον Ολυμπιακό. Εντάξει. Τι, 12 βαθμολάκια. Και αντιπροέδρου σου έλεγε. Και εγώ σου λέω τώρα, χωρίς να γίνει δήλωση αντιπροέδρου από σένα, έχει δήλωση του Προέδρου ότι είναι δηλωμένο γάβο ο μικρό παιδί και έδωσε 4 ματσάκια μαχητή στον Ολυμπιακό. Προ, προ, 12 βαθμολάκια. Προ. Για να ξέρουμε τι λέμε. Αυτά είναι εντάξει. Είναι μικροπολιτική. Αυτά ξέρουμε ότι γίνονται. Εγώ συμφωνώ. Δεν γίνεται με τη λογική του Ζάχου. Δεν γίνεται με τη λογική του Ζάχου. Ο Πάο δεν έχει κάνει αυτά, ρε φίλε. Τι λέει ότι ο Κακάτση ότι είναι συνεννόηση με τον Παναθηναϊκό και την Κυριακή να με κερδίζει. Αυτό είναι παράλογο. Δεν ξέρω. Εγώ μετέφερα. Δεν υπάρχει. Είναι παράλογο αυτό που λέει. Όχι, εγώ μετέφερα, δεν είπα τίποτα. Παλικάρι μου, καλό, δεν στέκει. Μετέφερα, είπα τη δήλωση του αντιπρόεδρου. Ναι, δεν σχολίασα πάνω σε αυτή. Γιατί τη λες, για να φωτογραφίσεις ότι ο Πάοκ με τον Παναθηναϊκό είναι σήμερα. Στον δικό σου. Εντάξει, γιατί το λες. Γιατί το λες. Μετέφερα, με το θυμήθηκα. Θα σου τιμολογήσω. Είπε Παναθηναϊκό και Πάοκ, μου ήρθε στο μυαλό η δήλωση του αντιπρόεδρου τώρα, πρόσφατα έγινε. Μπράβο, μαζί σου. Γιατί λοιπόν. Τον έχει καλέσει το αθλητικό δικαστή. Γιατί την έκανε αυτή τη δήλωση. Δεν ξέρω, φίλε, ρώτησε το. Για ποια δήλωση καταρχήν. Μπορώ... Ότι είμαστε. Είπε, είμαστε σε συνεννόηση με τον Παναθηναϊκό. Δεν το είπα εγώ. Για τα στημένα. Για τα στημένα όχι, παιχνίδια. Γενικά είπε σε συνεννόηση. Για τη συγκεκριμένη επιτροπή που στήθηκε. Για το τι μέλη γενέστη και τα λοιπά. Ναι, εσύ εσύ ξέρει ότι είναι σε συνεννόηση με κάτι άλλο. Θα σου πω μόλι τελειώσω με τον Ζάκο. Εσύ ποιον θέλει. Εγώ ποιον θέλω. Τον Άρη. Τον Άρη, καλά σου λέει. Το θεωρεί το πιο... Το θεωρεί πιο αδύναμο τον Άρη. Καθαρά, άμα το δεις, λογιστικά αν το δεις, είναι πιο αδύναμη ομάδα. Ναι, και σε, κοίταξε τώρα. Σε διπλά μάτς, πιστεύω ότι... Σε πάτης είμαστε μικρότεροι από τους άλλους τρεις. Ένα. Σε βαθμολογία είμαστε από κάτω. Σε τι άλλο είπες? Σε budget. Είμαστε πιο... Ναι, φυσικά είμαστε πιο κάτω, ναι. Δεν το λέω για κακό. Όχι για μόνο... βέβαια. Το budget είναι ένα μέτρο σύγκρισης, αλλά δεν είναι φυσικά. Απλά δεν θεωρώ τη διαφορά των budget που υπάρχει μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ ότι αντικατροπτρίζεται στο γήπεδο αυτή. Δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ είναι χειρότερος. Είναι αρκετά καλύτερη ομάδα, αλλά δεν θεωρώ ότι δικαιολογείται η χαοτική διαφορά budget. Ακριβώς. Συμφωνώ και με τον Ολυμπιακό, έτσι. Δεν υπάρχει αυτή η διαφορά. Είναι εξωγηπαιδική αυτή η διαφορά. Το Ολυμπιακό δεν μπορώ να κρίνω. Το Άρης Ολυμπιακό δεν μπορώ να το κρίνω, Ζάχο. Αλήθεια. Ναι, καλά, κάνει. Γιατί είμαι και στην Αθήνα, βλέπω και κάποια πράγματα ίσως που δεν τα βλέπετε εσείς. Πού μένεις, είπες λίγο, φίλε μου, στην Αθήνα. Γλυφάδα, μένω, αλλά κάνω και ναυπηγιακό Πειραιά και τέτοια ασχολούμαι. Μάλιστα. Ωραία. Είναι άσο, τώρα δεν μπορώ να κρίνω το Άρης Ολυμπιακό. Okay. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, πώ είπα το όνομα του. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σου, ωραίος ο Κώστας. Δεν συγκρατάω ονόματα, έχω ένα τέτοιο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα 10 και 5 πήγε. Δεν έχουμε κάνει κανένα. Πάμε στο διπλό διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά. Ένα διάλειμμα λέω. Ένα μήνυμα μόνο. Διάβασε το. Κάτσε εδώ, κάτσε, γιατί έχω καμιά τρίτη. Αν διαβάζετε. Για διαπέστο. Ο φίλος ο Γιάννης. Το να ηρωνεύεται, λέει, ο παδός των τεσσάρων υποβασμών. Τις ομάδες με τίτλους κερδισμένους μετά το 1970. Ισοδυναμεί να ηρωνεύεται ο Υπουργός Οικονομικών της Αλβανίας. Τον Υπουργό Οικονομικών της Ελβετίας. Ναι, είπε. Λέει ο Γιάννης. Ναι, είπε. Ο Μπουτάρης, Σαμολαδάς, Σαρούχας, Μιχαηλίδης, Μητρούδης, Κόδρα, Ζαμπέτας, Αθανασιάδης ήταν πρόεδροι του Άρεος. Απλά με την ενασχόλησή τους και το έγκλημα που κάναν στον εαυτό τους να είναι πρόεδροι στο Βαρέλι, δίχως πάτο, δεν θέλουν να ξανακούσουν για αυτό το σωματείο. Πάλι καλά που δεν κάναν, λέει, και αλλαγή φίλου για να γλιτώσουν. Λέει ο φίλος ο Γιάννης. Μπράβο του φίλου, εγώ δεν θα διαβάσω τα inbox τα δικά μου, γιατί θα μας πιάσει το εσούρου. Έχω κι εγώ πάρα πολλά. Και θα μας πιάσει το εσούρου. Δεν γίνεται, πραγματικά δεν γίνεται, γιατί είναι πολύ το κράξιμο που τρως. Και δικαιολογημένα το τρως. Ναι, καλά, εντάξει. Εγώ να διαβάσω ένα. Εντάξει, πολλά ξέρετε αυτό. Φίλε Ζάχο, αδελφέ μου με αποκαλεί ο Γιώργος, σε συγχαίρω για το κουράγιο σου. Μπράβο, ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Έχω υπομονή γαϊδουρινή. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό. Περαστικά και στους δυο σας. Κοιτάξτε να τους συνηθίσετε και κοιτάξτε να ακολουθήσετε αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ
ναι. για να νιώσετε σημαντικοί οπαδοί. Για να πάρετε και μια ηθική ανταμοιβή ως οπαδοί. Θα έρχεται γιατί, τώρα. Γιατί, κοίτα, 50 χρόνια έρχεται, αλλά ούτε φέτος θα έρθει. Να μην παίξουμε, άμα είναι να μην παίξουμε η ημιτελικό ρεπτό. Καλά είναι να μην κατέβεις. Τζάμπα θα κατέβεις. Εσύ που έχεις πάρει 3 σαφώ να μην κατέβεις. Δεν φοβάρεσαι να πάρει. Στόχο, να πάρω τέταρτο συνεχόμενο. Ένα μία, αφού βαρέθηκε. Τέταρτο συνεχόμενο για να γράψω κι άλλο ρεκόρ. Σου έχω νέα. Κι άλλο ρεκόρ. Μετά το πρώτο double που έφερα στην πόλη. Σου έχω νέα και είναι άσχημα. Δεν θα πάρεις τίποτα φέτος. Εσύ να δεις τι θα πάρεις. Ναι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα. Συνέχεια Τάσος Ντρούλινγκ, Ζάχος. Τι είπα, Τάσος Ντρούλινγκ. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ στα μικρόφωνα. Χρήστος Κιώσης, έτσι, στην ρύθμιση του ήχου. Και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά Παρέτσα, δεν είμαστε μέχρι και τις 11. 23-10-287-3-8 και γραμμές ανοιχτές. FM κενό σχόλιο μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση. Αποστολή στο 54526. Για τους ντροπαλούλιδες και για όσους και όσες μας κρυφακούτε. Το στέκι του Κωστή είναι κοντά μας, άλλο ένα βράδυ. Ψητοπολείο με σούβλες και σχάρες, τα πάντα όλα στα κάρβουνα. Μοναδικές γευστικές απολαύσεις. Κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, κότη σούβλας και ό,τι άλλο επιθυμεί ψυχούλα σας σε κρεατικά αλφα ποιότητας. Το στέκι του Κωστή βρίσκεται στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 113, για να πιείτε τη ρετσινάρα σας εκεί επί τόπου. Delivery, τηλεφωνήστε τώρα για να απολαύσετε ό,τι σας είπαμε. Στο 2310-620-727. Επαναλαμβάνω, 2310-620-727 και σε χρόνο ρεκόρ το επιτελείο από το στέκι του Κωστή, του φίλου μας του Δημήτρη, θα είναι στην πόρτα σας για να καραγουστάρετε τις μοναδικές απολαύσεις του. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Πάμε. Και μετά θα σας πούμε για μια είδηση βόμβα. Για τη City, ξέρω. Διετής αποκλεισμός από το Champions League για την Manchester City και 30 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο για το Financial Fair Play. Πάμε στον ακροατή και θα το συζητήσουμε μετά. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο Γιάννης. Γιάννης Ατρόμητος. Έλα ρε Γιάννη. Γεια σου ρε Γιάννη. Τι γίνεται. Καλά έχεις. Λοιπόν... Πολύ χάρη η ομάδα σου, ρε φίλε. Και στα δύο παιχνίδια και στα δύο... Εγώ το λέω αυτό, ρε φίλε, 12 μήνες. Πολύ χάρη η ομάδα σου. Δεν μιλάμε. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης έλεγε... Έπεσε Γιάννη, ξαναπάρε ρε φίλε. Πραγματικά. Η αλήθεια δηλαδή... είναι ότι ο Γιάννης με το που έγινε και θυμάμαι που το ρώτησα, είπε το 70-30 υπέρ του Άρη. Δεν είπα, όχι. Δηλαδή, και εγώ σου είπα. Δηλαδή έχεις την πιο εύκολη κλήρωση, σου είπα. Και δεν το δηλαδή, μου λες, όχι, πιο εύκολη είναι και ο Λαμία. Δεν πήρε τόσο χάρη. Είδες τι χρειάστηκε για να περάσει ο Ολυμπιακός. Χρειάστηκε τον Κουτσιάφτη. Δύσκολα. Με το που ισοφάρισε ο Ολυμπιακός με δώρο του τερματοφύλακα της Λαμίας, έβγαλε και στην κόκκινη κάρτα στο κέντρο. Εδώ καρατιά του πάει να το δώσει ο άλλος. Ναι. Και, και θέατρο ακόμα να κάνει και δεν το δίνεις. Δε θέατρο ήταν, αλλά ήταν αυστηρή. Ναι, δεν δίνεις δηλαδή. Εντάξει. Η αλήθεια δηλαδή είναι ότι. Ναι. Γιατί με ένα, η Λαμία εκεί στο 65 με 70 είχε σκορ πρόκρισης. Το 1-1 ήταν σκορ πρόκρισης για τη Λαμία. Και πιστεύω και ο Πάο και ο Άρης θα ήθελε τη Λαμία αντί για τον Ολυμπιακό. Με κατάλαβες τώρα τι έγινε. Και κάνει το 3-2, να πούμε 2 λεπτά, 3 περί λέξη και μετά κάνα καθυστερήσεις, παιδιά, οι Ολυμπιακοί. Ο μεγάλος Ολυμπιακός. Που έλεγε ο φίλος του Άρη από την Γλυφάδα ότι έχει πιο ποιοτικό ρόστερ από τον ΠΑΟΚ, έκανε καθυστερήσεις με τη Λαμιούλα για να μην φάει κανένα 3-3 όπως πέρσι και αποκλειστεί ξανά. Κατάλαβες? Αυτή. Πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα. Ναι. Μαγκές. Έλα, Μάγκα. Με ρίξατε, αλλά δεν χτύπησε. Δεν σε ρίξαμε. Όχι, ρε εσύ. Έπεσε. Πώς? Έπεσες. Ναι, έπεσε η γραμμή. Α, ναι, μην λες τη λέξη έπεσες γιατί έχει φιάλτες στους άκους. Τέσσερις φορές έχει πέσει. Πέντε είναι. Τέσσερις είναι. Τέσσερις είναι σίγουρες. Πέντε είναι. Τι να κάνω. Λοιπόν, έλα ρε Γιάννη, πάμε. Να μιλήσουμε λίγο ποδόσφαιρο είναι αυτό. Ναι. Πριν από αυτό, ειλικρινά είναι αντιραδιοφωνικό αυτό που φωνάζετε κι εσείς και οι ακροατές. Πάμε παρακάτω να μιλάμε λίγο ήρεμα για να καταλαβαίνουμε κι εμείς. Πάμε. Οι ακροατές. Πάντως γενικότερα στο Κύπρο γίνανε κακά παιχνίδια, δεν είδαμε καλό θέαμα. Αν εξαιρέσει τον Ολυμπιακό που είχε λίγο suspense εκεί, όσοι βλέπουν ποδόσφαιρο δεν περιμένουν να δουν αυτό το παιχνίδι, ότι ο Ολυμπιακός είναι διαφορετικός χωρίς το Βαλμπουενά και με το Βαλμπουενά. Αλλά να τρέξεις να δεις όσο παιχνίδι ο Ολυμπιακός έχει ιτηθεί, δεν παίζει ο Βαλμπουενά. Και στο πρώτο μήκρο που δεν έπαιζε πάλι τύχηκε ο Ολυμπιακός. Εντάξει, αφού στηρίζεται ο Ολυμπιακός ένα 36χρονο που του χρόνου δεν θα τον έχει. Είναι βαρόμετρο. Okay. Γιατί είναι βαρόμετρο. Είναι εγκέφαλος. Μακάρι να τον έχει του χρόνου. Συμβόλαιο λέει θέλω να τον δώσω. Μακάρι να τον έχει. Έλα ρε Γιάννη, συνέχεια, sorry. Πάντως παιδιά τρέχει όπως βλέπετε, είναι αθλητικός ακόμα, τα δίνει όλα.
Και ο Λαϊτάν εγώ... έτρεχε, φίλε, και μια μέρα ξαπλώθηκε να πούμε, να ξέρεις. Σταμάτα, ρε. Τι σταμάτα, ρε, φίλε, με τις νουτρίτσια, τις κρεμούλες εκεί. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει καλή ζωή, ρε. Ναι, ρε, μπορεί να κάνει. Εντάξει. Ναι, δεν λέω όχι. Κι άλλοι υπάρχουν στην ηλικία του. Ναι, με κι άλλοι το βλέπουν. Καλά, ρε. Όταν τρέχει, ναι, καλά πάει. Μα που να φας τη γλώσσα σου. Τα βλέπεις όλα εσύ με τα μαύρα γυαλιά σου, ασπρόμαυρα. Έτσι είναι, φίλε, καλά εγώ κάνω και τα βλέπω. Για ποδόσφαιρο κανονικό. Γιατί εσύ δεν είσαι στη Θεσσαλονίκη να έχουν πονέσει τα νεφρά σου από τις αδικίες και από τους κλεμμένους τίτλους από τον γαύρο, γι' αυτό. Mm. Εντάξει, εσύ μια χαρά είσαι πονεμένος με τον Ατρόμητο, δεν έχεις και στόχους και πέφτεις να βγει μια χαρά εσύ. Εγώ βλέπω Ατρόμητο φέτος δεν μ' αρέσει, ας πούμε, καθόλου. Δεν βλέπω όμως τους φιλοκάνους. Τι να σ' αρέσει, ρε φίλε. 8 μάτς έχεις να βάλεις γκολ, να πούμε. Και ο τυχερός ο Άρης κληρώθηκε μέσα. Την πιο δύσκολη κλήρωση την είχε ο ΠΑΟΚ. Γιατί δεν το λέτε. Την πιο παλικαρίσια πρόκριση την πήρε ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Όχι, να τα λέμε σωστά. Ναι, βέβαια. Να σου πω κάτι, ρε Τάσο. Ναι, δεν το λες. Ο Φερέιρα τελικά είναι καλός. Γιατί νομίζω ότι διαχειρίστηκε το παιχνίδι πολύ καλά στο ΑΚΑ. Και ο Πέλκας που κράζεται, που σου λέω εγώ ότι πριν 2 εβδομάδες να σταματήσει να τον κράζεται. Έχει μια κακιά βραδιά το παιδί. Εσύ τον έκραζες. Τέλος πάντων, κακό. Εγώ τον έκραξα. Εσύ τον έκραζες. Και έλεγες περίμενα παραπάνω από τον Πέλκα και συμφωνώ με σένα, Τάσο, περίμενα παραπάνω από τον Πέλκα και τέτοια. Έτσι έλεγες. Εγώ μάρτυρα του Ζάμπου. Μα άλλον με μπερδεύεις μάλλον. Όχι, όχι. Να, εγώ έλεγα να μην σφυράτε την ομάδα και να μην αποδοκιμάτε τον Πέλκα. Όχι, εμείς τη στηρίζουμε την ομάδα. Έλα ρε Γιάννη, άστο να προχωρά, άστο να αυτό. Καλά, τώρα σε βγάλεις άκρη του Ζάμπου. Εντάξει, εντάξει, θέλετε να μιλήσετε εσείς να καθίσετε. Όχι ρε, όχι ρε. Όχι ρε Γιάννη. Άμα την έχετε δει έτσι. Όχι ρε φίλε, για μπάλα πες. Τι την έχουμε δει έτσι μωρέ, μας τη λες και όλα. Αφού η ομάδα σου έχει να βάλει 8 match goal. Και αντί να πεις να μην τα χάλια σου που ήσουν κάκιστο, εσύ λες ο Άρης τα καλύτερος. Ήταν χάλιο ο Ατρόμητος, ποιος Άρης τα καλύτερος. Γιάννη, δεν μπορεί να σου άμα να του καρφώσει αυτός ο άχρηστος ο Βέλιος, άμα να του καρφώσει ένα γκολ, θα σου πω εγώ που είσαι καλύτερος. Δεν κατάλαβες. Δεν μπορεί να ακούσει να πει κάποιος καλή κουβέντα για τον Άρη. Μα τι να πει, είσαι τυχερός. Με την Ξάδη και τον Ατρομητούλη έπεσες. Και εγώ έπεσα με τον Όφη το φορμαρισμένο και τον Παναθηναϊκό το φορμαρισμένο. Και τώρα θα αποκλείσω Ολυμπιακό ή Άρη και θα πάω τελικό με τον Μάντα να μου το ξαναδώσει. Τι να κάνω. Τέταρτο συνεχόμενο. Ψέματα λέμε, ρε Γιάννη. Τι τσατίζεσαι. Έλα, πες. Τι να πει το παιδί. Εγώ το λέω τόσο καιρό ότι δεν παίζουμε μπάλα και ότι είμαστε παράδεκτοι. Εσύ τώρα που ακούς ότι ο Άρης ήταν καλύτερος. Εσύ το είπες. Ήταν καλύτερος γιατί έχουμε και τα χάλια μας. Αυτό είναι χρονικό. Αγία σου, πες τώρα κατάση μου. Μπράβο, να φωνάζεις για να το καταλάβουμε. Δεν φωνάζω, έτσι είναι. Ναι, νομίζω ότι... Συγγνώμη για τον τόνο. Νομίζω ζητάω συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο Παντελίδης για μένα. Μηδέν ευθύνη δεν φέρει γιατί επιλέξαμε να προπονήσουμε. Έχουμε μια σχετικά βαριά ομάδα, δεν τρέχουμε, δεν βγαίνουμε στην κόντρα και ο Παντελίδης νομίζω ότι οι ομάδες του παίζανε πολύ ωραία την κόντρα επίθεση. Ναι. Εμείς δεν έχουμε παίχτες κορμιά να τρέξουμε. Mm-hmm. Σε αντίθεση που πέρυσι τα είχαμε και βασικά τώρα πρέπει να φύγει ο Φανός που κράζει τους παίχτες. Άλλη ομάδα σου πέρυσι, Γιάννη. Να πάει γρήγορα στην Αγγλία να πάρει τον Κάναντι. Έχεις τον Κουλούρη, τα πας καλά Κάναντι ρε φίλε, λατρεία. Το καραγουστάρο. Πάντως, Γιάννη, για να το κλείσουμε, γίνανε και κάποια επεισοδιάκια, έτσι. Εκεί με τους οπαδούς κάτι. Έπεσε λίγο κράξιμο, δεν είναι τίποτα. Όχι, αλλά... λίγο δεν είναι. Να μην φανταστείς ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί οπαδοί. Γιατί φάνηκαν και στην κάμερα, κατάλαβες γι' αυτό. Που για να δούμε τώρα τα αρέστα σου τα δίνεις τη Δευτέρα με τον Όφη, έτσι. Όφη Ατρόμητος παίζει. Εμείς θέλουμε να τελειώσει η χρονιά να πάει και να μην ξανάρθει αυτή η χρονιά. Δεν το συζητάω καν αυτό. Δηλαδή. Κοίτα, μην κάνει κάτι ο Νίκες και βγει εξάδα τώρα και γελάει και το παραλό κατσίκι, ναι μου. Καλομάθαμε με την πέναντι, φίλε, και με πολύ ποιοτική ομάδα που είχαμε τα δύο τελευταία χρόνια. Ναι. Παίξαμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και ακόμα και τα παιδιά που χάναμε, χαιρόσουν να τα βλέπει. Για να ρε, κάνε ένα επίλογο, ρε Καρδάση. Δηλαδή, παίζαμε ποδόσφαιρο κανονικό. Ναι, κάνε ένα επίλογο, ρε Καρδάση. Εγώ, για τα ζευγάρια που λέτε, νομίζω ότι το πιο δίκαιο θα είναι να παίξει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ άλλα δύο παιχνίδια για να δούμε. Και ποιος είναι καλύτερος. Τώρα 2, 4, 5 φορές δηλαδή. Σωστό. Ωραίος. Ωραίο. Νομίζω είναι, ότι θα είναι το πιο δίκαιο. Αυτό να τους δούμε 5 φορές. Φέρτε μου όποιο θέλετε. Φέρτε μου όποιο γουστάρετε να μου πάρει το κύπελο. Όποιος έχει πνευμόνι να αντιμετωπίσει τον κυπελούχο 3 φορές συνεχόμενο ΠΑΟΚ, ας έρθει να το πάρει. Φοβηθήκαμε. Φέρτε μου όποιον θέλετε. Τρέμω. Θα το ξεσκίσω. Τέταρτο συνεχόμενο θα πάρω. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Γιάννη. Α, ναι, άντε, ναι, το δικαιώσει γιατί. Κλείσε, ναι, πες με αυτό. Ναι, ναι. Έκλεισε. Πού είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ποιο είναι. Όλοι οι παίχτες από τη μέση και μπροστά είναι πάρα πολύ γρήγοροι.
Και όλοι νιώσουν πάρα πολύ γρήγορος. Και ο Πέλκας είναι γρήγορος. Και ο Άκπομπ είναι πολύ γρήγορος. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Και ο Σφιντέσκι και ο Λάμπρο. Στην κόντρα θα παίξει, νομίζω θα κάνει μεγάλες ζημιές. Είσαι ωραίος Γιάννη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά Ιωάννη. Όσα παιχνίδια επιλέξει να κάνει αυτό. Τη Δευτέρα, τη Δευτέρα θα τα πούμε μετά το όφι, μετά το όφι Ατρόμητος. Δεν μπορεί να παίξει κόντρα ο Πάοκ. Ο Πάοκ είναι, πρέπει να παίζει ποδόσφαιρο κατοχής. Είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα Γιάννη. Εντάξει, μπορεί να παίξει και κόντρα όταν κλέβει την μπάλα, έτσι, αυτό που έκανε και στο ΆΚΑ. Okay. Έκλεβε την μπάλα πολύ ψηλά έτσι όπως πιέζε και αυτό, και αυτό είναι σε κόντρα επίθεση ενώ ανοργάνωτη άμυνα του αντιπάλου. Όχι, Γιάννη, κλέβει τις μπάλες. Γιάννη, να είσαι καλά. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εσύ είσαι δικός μας. Εντάξει, όταν το κρατήσαμε λίγο περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και εγώ. Πάμε στον επόμενο. Στον επόμενο. Ναι. Καλησπέρα. Έλα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου και σε. Τα Σοντρουλίν και Ζάχοντρεγιά. Αυτό ήταν καλό. Άλλος Γιάννης, άλλος Γιάννης εδώ ρε από έφος μου. Γεια σου ρε Γιάννη. Τάσο, δώσ' μου 30 δευτερόλεπτα ρε φίλε. Ναι, τα έχεις. Συμφωνώ 100% μαζί σου για τους απόγονους. Συμφωνώ 100% μαζί σου για την Εκκλησία. Που εδώ και 4 χρόνια... Μήπω και πέντε, είναι έτσι κι αλλιώς η Εκκλησία και ο κόσμος είναι ήδη ψηλιασμένος, υποψιασμένος και κάνει δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Δεν συμφωνώ ρε, 100% μαζί σου, διαφωνώ 100% μαζί σου για αυτό το προσωνύμιο που τους λες απόγονους. Οι άνθρωποι δεν είναι απόγονοι, είναι επιστήμονες. Γι' αυτό ο κόσμος κάνει δεύτερες και τρίτες σκέψεις, γιατί δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε την Κυριακή. Ναι. Με αυτούς. Το είπα φίλε και αυτό. Αυτό. Είπα επιστημονική. Δεν είναι απόγονοι, είναι επιστήμονες. Είναι απόγονοι του Αϊνστάιν. Δεν είναι κακό η λέξη απόγονος. Έτσι δεν είναι κακό. Ούτε προσβλητικό, ούτε μηνύσιμο, ούτε τίποτα. Απόγονος. Δεν είναι κακό. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν, είναι, δεν το λέω ότι είναι κακό. Είναι απόγονοι του Παύλου Μελά, δεν είμαστε. Βέβαια. Α, μπράβο. Απλά οι άνθρωποι. Το καλό τους επίθετο είναι επιστήμονες. Ναι, βέβαια, συμφωνώ. Οι επιστήμονες. Είναι επιστήμονες σε όλα τα μήκη και πλάτη της σκέψης της εγκεφαλικής. Λοιπόν, Ζάχο Τραγιά. Έλα ρε. Ρε εσύ, χειρίζεσαι καλά το λόγο, την ελληνική γλώσσα. Όχι, φίλε, και το πας δεξιά, το γυρνάς αριστερά, μπαίνεις, βγαίνεις, αλλά τις λέξεις που κάνεις τρίπλα. Άμα σε βάλουν μπροστά στον Άρη εκεί να παίξεις στη θέση του Μίσιτς, ας πούμε, θα κλέψουν την τέλεια. Άρη θα κάνετε παπάδες. Δέκα, μπροστά είμαστε καλοί. Στη μέση έχουμε, στη μέση έχουμε πρόβλημα. Μπροστά είμαστε καλοί. Μπροστά είμαστε καλοί. Έλα, όχι. Και μία τέτοια για την εκπομπή. Κάντε τους γέρους από το Muppet Show, ρε, πώς τους λέγανε, βγάλτε νέο όνομα. Ναι, πώς λεγόταν εκείνοι οι δύο. Αυτοί οι δύο γέροι δε, που βγαίνανε τελευταίοι και βρήκαν όλους και μαλώνα και τελευταία και μεταξύ τους και έκλεινε. Ναι, okay. Και έκλεινε το show. Φίλε, να είσαι καλά. Yeah. Να είσαι καλά, ναι, ναι. Να είσαι καλά. Ναι. Δεν θυμάμαι πώς λέγανε τους μπάρμπες. Ούτε εγώ. Θα είμαστε νέα παιδιά μες, φίλε. Ναι. Ο Ζάχος είναι 42 και εγώ είμαι 39. Τι παππούδες. Έλα, ναι, στον επόμενο. Ποιος. Δεν νομίζω να είχαν ονόματα. Έλα. Ναι, Χρήστος. Ο Χρήστος. Έλα. Έλα, εσύ. Έλα, ρε παιδιά, καλησπέρα. Έλα, ρε Χριστάρα. Έλα. Έλα, Ζάχο, πέμπτος και βγαίνω Champions League. Πού να βγει με αυτή την ομάδα Champions League, Μάτσερ. Γιατί ρε φίλε, η Λίβερπουλ, η Λέστερ, η Τσέλσι. Πέντε δεν βγαίνουν, τέσσερις δεν βγαίνουν Champions League. Μόνο αν πάρει το UEFA. Πού ναι, είναι. Αλλά βγαίνει από τη μέση City τώρα. Α, ναι, ναι. Δύο χρόνια λέει τιμωρία. Βέβαια θα κάνουν, λέει, θα την εφεσιβάλλουν λογικά. Και 30 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο. Από το 2021. Ναι. Δεν μου λέτε, να σα ρωτήσω κάτι. Το βίντεο αυτό που βλέπω έτσι, ο ραπ που ανέβασε είναι στημένο αυτό. Ποιο απ' όλα. Πάρε το ραπ φίλε και ρώτατο, δεν ξέρουμε εμείς. Πάρε το σε ένα καφέ. Σε ένα καφέ το είδα, ξέρω με εγώ. Εκεί πέρα, με με τις φαλιαρά. Ναι, όχι, ρε, όχι, ρε, κανονικό φαπών είναι. Σπίθα έβγαλε, δεν είναι σε κασίδα. Δεν τα φάπα, μπουνιά. Σπίθα έβγαλε, δεν είναι πουνιά. Όχι, όχι, σφαλιάρα είναι. Σφαλιάρα εδώ. Σαν μπουνιά το βλέπω. Γι' αυτό και τρελάθηκε ο άλλο. Η φάση πια είναι, το βγαίνει και το κυνηγά απ' έξω. Εντάξει, δεν τον έκανε τίποτα. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Τον παραδοτάκι δεν τον πειράζει τώρα. Λοιπόν, Τάσο, λίγο. Θα πάω λίγο με τον Ζάχο σε ποια φάση. Πρόσεχε να δει. Εάν γίνει
Τελικός ΠΑΟΚ Άρης στο Καφταζόγλιο. Όχι, εγώ φυσικά θέλω να κερδίσω ΠΑΟΚ, αλλά δίνω εκεί πιθανότητα τον Άρη σε τελικό. Σε διπλά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ δεν έχει τύχει ο Άρης. Mm. Απόψη μου, Ναι, 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 βέβαια. Έχω το άκουσε τώρα για να δεις. Λίγο κρυφό Αργιανάκη είσαι εσύ, βέβαια. Ο Πιτσιρικά, κάτω από την, κάτω από την, από εκεί που μένω εγώ, έχω ΠΑΟΚ. Πιτσιρικά το λέω 30 χρόνια, δεν είναι Πιτσιρικά, εντάξει. Ναι, ναι. Αυτός μου λέει ακριβώς το αντίθετο. Μου λέει σε διπλά ματς, λέει, φοβάμαι ότι θα μπορείτε να μας αποκλείσετε. Σε μονό ματς, λέει, πιστεύω θα κερδίσουμε εμείς. Όχι, θα σου πω γιατί. Γιατί άκουσα να βγει και ένας και είπε ότι ο τελικός, αν είναι ΠΑΟΚ Άρης, γίνεται στο Καφταζόγλιο. Όχι, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει. Πού γίνεται. Το Καφταζόγλιο είναι off, δεν μπορεί να γίνει. Γίνεται. Μια χαρά γίνεται. Μια χαρά γίνεται. Δεν προλαβαίνω, νομίζω. Απλώς, Ζάκο, έχεις το προηγούμενο του 70 του Καφταζόγλιου. Ναι, ναι, ναι. Θα γίνει. Έχεις μια αύρα, α πούμε, λέω τώρα. 50 χρόνια ακριβώς θα είναι, έτσι. 50 χρόνια ακριβώς μετά. Εσύ, ρε Χρήστο, ο ΠΑΟΚ, εσύ Αργιανός είσαι. Λέω, ρε φίλε, μια. Τώρα εκφράζω μια άποψη. Δεν πάω να πει να πούμε κανένα ποίημα την 25η Μαρτίου. Κόψτο. Θυμάσαι τώρα το Καφταζόγλιο, τι είναι αυτά, ρε. Μπράβο, Τάσο. Άντε μίλαμε το φίλο σου. Περίμενε, βρε Τάσο. Άσο να ρε. Μακούς. Ναι. Κοίταξε να δεις. Καλά, με την ΑΕΚ θα το πάρεις γιατί έχεις το σύνδρομο, έχει σύντρομο το χαμένο ΑΕΚ. Σύνδρομο με τον Ολυμπιακό, με τον Ολυμπιακό τελικό πάλι θα το πάρεις γιατί θα είσαι με το μαχαίρι στα δόντια λίγο της ιστορίας που σε φτιάξανε. Κατάλαβες. Ναι. Κατάλαβα. Με τον Άρη, πες το. Με τον Άρη, εντάξει. Είναι ένα μάτρε, φίλε, εντάξει. Είναι αντικειμενικός ο Χρήστος. Μπράβο, Χρήστο. Μπράβο, ρε. Ένα λέμε τώρα. Θέλω να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, αλλά εντάξει. Ο ΠΑΟΚ ξέρει, τι θα θέλει, ο Άρης να κερδίσει. Ναι, εντάξει. Έτσι, μπράβο. Αντικειμενικότατο ο Χρήστος. Μπράβο, ρε Χρήστο. Αυτά, παιδιά, γεια. Να σε καλά. Να βάζει το βούτυρο στη φέτα. Βιτάμε έτσι πριν από το μέλι. Πάμε, να σε πιάνει να πάμε. Έχουμε διάλειμμα, τι έχουμε. Πάμε στο τελευταίο. Κάντε διάλειμμα και να επανέλθουμε στο 2310-287 και 3 οχτάρια. Ρε τι πάθαμε. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε έτσι ένα τεταρτάκι 20 λεπτά. Έχουμε. Το έχουμε. 2310-287 και 3 οχτάρια. Να πούμε βέβαια. Άκου να σου πω τι έγινε σήμερα. Τώρα σοβαρά. Αφού διευκρινίσαμε ότι τελικά ο κ. Μπουτάρης είναι Άρης. Ναι, μπράβο του. Και εγώ να. Α, περίμενε. Αφού το είπε και αυτό, να διαβάσω ένα μήνυμα. Τι έχουν πάρει. Του έχει τρελάνει ο Πάο. Λέει, μετά την απόφαση αυτή που τη διάβασε και εσύ, δύο χρόνια. Ναι, αποκλεισμό. Δύο χρόνια διετή αποκλεισμό από το Champions League. Για την Manchester City. Και 30 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο. Για λόγω παραβίαση του financial. Λέει ότι με το που έγινε αυτή η είδηση, μου στέλνει ο φίλος ο Χρήστος, λέει: βλέπω να διαταράσσεται η κοινωνική συνοχή του μεγάλου νησιού. Θα χωρίσουν οι οπαδοί της City το νησί στη μέση. Προφανώς. Φίλε, όλα είναι πιθανά. Είναι και πολυπληθείς οι οπαδοί της City. Κοίταξε, μια ομάδα η οποία. Οπότε. Έχει εκατοντάδες χιλιάδες φίλους. Για τη City, λες, έτσι. Σε μια. Για τον ΠΑΟΚ, λέω. Τι έχει. Για τον ΠΑΟΚ, αυτό εννοεί ο φίλος ο Χρήστος και το λέει ειρωνικά. Ναι, όχι, ρε. Το οποίο μετατρέπεται σε πολιτικό κόστος. Ναι. Σίγουρα το λαμβάνει υπόψη μια κυβέρνηση. Ωραία. Λοιπόν, κάκου να σου πω τι έγινε τώρα με τον φίλο μου. Για πες. Ο φίλος μου παντρεμένος, φρέσκο παντρεμένος. Τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια. Φρέσκο. Δεν θεωρείται φρέσκο. Ναι, σε τρία χρόνια. Ανάλογα, είναι πρώτη φορά, δεύτερη φορά. Πρώτη φορά. Τρία χρόνια. Και τι έκανε. Σήμερα είναι του Αγίου Βαλεντίνου κλασικά. Τι είναι. Του Valentine's Day. Α, ναι, γιορτάζει. Εγώ. Ναι. Πώς με περίμενε στη γωνία έτσι. Ρωτάω, φίλε. Όχι. Εσύ, Χρήστο. Γιορτάζεις? Αν δεν κάνω κοκορέτσι, θα γιόρταζε. Το παλιού κοκορέτσι. Άκου τι έκανε να δει. Τι πήγε στην γυναίκα του. Τι πήγε. Δηλαδή, πει ένα μπαλόνι. Τι μπαλόνι. Την μπαλόνι. Ένα μπαλόνι. Δεν λέει αγάπω ένα τέτοιο κόκκινο. Ένα μπαλόνι. Μία τούρτα πήγε. Και ένα λουλούδι. Ωραίο. Πολλά πήγε. Πολλά πήγε. Άλλο λέει σήμερα λέει, που είναι το Αγίου Βαλεντίνου, σου χαρίζω το σεβασμό μου, την εκτίμησή μου και την αναγνώριση. Αυτό είναι λιγότερο να πω. Προ τη σοβαρότητα λέει. Καλά, ρε, δεν πήρε τη γυναίκα σου, λέω κάνα φόρεμα, κάνα μποτούλα, κάνα ψουλοτάκι. Μετά από τέσσερα γόνια θε και φόρεμα, θε και μποτούλα. Τρία. Πολλά είναι, φίλε. Τρία είναι παντρεμένοι. Και κανένα δυο θα ήταν αναγωνιασμένοι, πέντε. Και κανένα δυο σχέση για να τον εγκρίνει, να τον αναγωνιαστεί και να τον παντρευτεί. Εφτά χρόνια τα παίρνει αυτά. Εφτά χρόνια, ρε φίλε. Τίποτα εσόρουχα, ρε φίλε. Εσόρουχα, ρε φίλε, την παίρνει όταν είναι εγκόμενα. Σωστά. Την παίρνει όταν είναι. Ναι, πώς, μουλοχτέ. Μουλοχτέ. Ναι, δηλαδή δεν ήταν καλά αυτό που έκανε. Δεν ήταν με αυτά τα. Πολλά ήταν. Μπαλόνι, πολλά ήταν και μπράβο του. Πολλά μπράβο ήταν. Του, μπράβο του. Κάπου πάει το μυαλό μου. Κανένα πεντάρι μου λέει εδώ. Πόσο, μπάκα 25 το πολύ. Μια τούρτα να έχει 13 ευρώ. Τα ξέρω, από πού τα ξέρεις. Πώς τα ξέρω, φίλε. Μπορεί να πήρα κι εγώ.
Πού ξέρεις, εσύ πήρες τις φίλες σου. Εγώ δεν είμαι παντρεμένος. Τι? Δεν είμαι παντρεμένος. Γιατί, γιατί του Αγίου Βαλεντίνου μόνο για τους παντρεμένους. Εντάξει, πιο πολύ για τους παντρεμένους. Άντε, υπάρχει καλά. Εντάξει, υπάρχει μία, όχι, δεν πήρα. Θες τώρα μην κάνεις. Το θες να ακούσεις την αλήθεια. Πήρες δε στη σχέση σου, στην κοπέλα σου. Την πήρα ένα φόρμα 120 ευρώ. Πόσο? Ζαλίστηκες. 120 ευρώ. Κορόιδο. Γιατί γελάς. Κότσος πιάστηκες. Γιατί κότσος πιάστηκες. Γιατί ρε φίλε, μόλις τελειώσεις να πούμε. Μόλις τελειώσεις μετά το σεξ, μόνο χώρο στο κρεβάτι πιάνει. Τι να την κάνεις. Ούτε να τη δεις δεν θέλεις. Εκτός αν είσαι μισθοφόρο στη Συρία εκεί στον πόλεμο και έχεις να δεις να πούμε μύδι κανένα εξάμεινο, εκεί μπορεί να είσαι αγανακτισμένο, ξέρω εγώ. Πάρτε και ένα κολλιέ εκεί και μια κολόνια. Ναι, μαζί με το φόρεμα των 120 ευρώ, το οποίο κανονικά. 120 δολάρια είναι 110 κανονικά, ευρώ. Ωραία, κανονικά αυτό το φόρεμα πρέπει την επόμενη φορά που θα κάνεις σεξ μαζί της να το σκίσεις. Wow, 120-110 δώσαμε, θα το σκίσουμε κιόλας. Σκίσε, γιατί το μόνο που θα σκίσεις είναι αυτό. Οπαδικά δεν μπορεί να σκίσεις τίποτα. Αγωνιστικά με την ομάδα σου δεν μπορεί να σκίσεις τίποτα. Οπότε σκίσε κάτι. 4 Ιανουαρίου κάτι σκίσαμε. Ναι, μα σκίσατε. Τέσσερα μα δείξατε. Αλλά κοιτάξτε το βαθμολογικό πείραμα. Μόλις κοιτάξτε το βαθμολογικό πείραμα, επανείδατε στην τάξη. Ωραία. Όχι, σου είπα εγώ. Δεν με χαλάει να χάνω από τον Άρη με πέντε σοπαλίες. Σωστό αυτό που λέω. Και να παίρνω τον τάπλο. Πάντως με τσατίζεις, και λέω πράγματα δημόσια τα οποία δεν με χαλάει. Αυτό τώρα που είπα γιατί δεν είναι πλάκι. Για το φόρεμα. Ναι. Ε? Ναι. Το φόρεμα δεν πειράζει που είπες. Ναι, τι πειράζει. Αυτό που είπες ότι θα του σκίσεις όταν κάνεις σεξ πειράζει. Δηλαδή μην μπαίνεις σε προσωπικά δεδομένα. Ναξ. Εσύ το είπες αυτό, δεν το είπα εγώ. Εγώ το είπα. Εσύ το είπες. Εντάξει, ακούει ο Κότσης. Δεν το είπα αυτό. Ναξ. Κατάλαβες, Κότση, τι γίνεται. Εντάξει. Ο Κότσης το. Ε? Αυτός που, πάει βέβαια. Ο Κότση τον έχω, όπως είσαι εσύ πραγματικά μάστερ στο, στα τέτοιο. Εγώ λέω δεν είμαι. Το λέω. Ναι. Είναι και αυτός ειδικός σε αυτά. Α, ναι. Ναι. Αυτός ξέρει ποιος είναι τώρα. Χρήστο. Πήγαν, είδαν ταινία μαζί στον κινηματογράφο, 5 ώρες, με τίτλο που είχε μέσα ελέφαντα. Αυτό συνήθω, εγώ δεν βλέπω τέτοια. Που είχε τίτλο μέσα ότι είχε ελέφαντες. Ένας ακίνητος ελέφαντας. Ένας ακίνητος ελέφαντας και δεν είχε ελέφαντα η ταινία. Ελέφαντα δεν είχε η ταινία. Ακούστηκε λέει, όχι ήταν 4 ώρες ταινία. Ήταν 4 ώρες ταινία και ακούστηκε και λέει, θα πάω στο τέλος. Καλά, τι ταινία με ελέφαντα ήταν αυτό. Ξέρεις, είναι από αυτές τις ταινίες που αυτοκτονίζονται. Οι τρεις θεατές ήταν μέσα, αυτός και άλλοι δύο. Να στείλουμε πολλά φιλιά και τα κερδίσματά μας στα παλικάρια στο Φαμιλιάνο, στο Γιάννη τον Συγκόλη και στο Χρήστο. Και στο Χρήστο. Έτσι και σε όλα τα παλικάρια και στο επιτελείο τους. Θέλουμε πάρα πολύ να έρθουμε μάγκες. Και ευχαριστούμε για τις συνεχείς προσκλήσεις, αλλά. Πώς το λένε? Free time. Εντάξει, όποτε μπορούμε ερχόμαστε και θα έρθουμε. Θα το κανονίσουμε. Θα το κανονίσουμε. Θα έρθουμε για φαγητό και για. Σε κανένα ρεπό, σε κανένα ξέρω εγώ, ναι. Βέβαια, το στοίχημα με τον Στόγια ανακυρώθηκε γιατί αρπαχτήκαμε. Ναι, εντάξει, καλά, γίνονται αυτά. Ναι, θα το είχαν βέβαια, τέλος πάντων. Μέσα είναι στο στοίχημα μέχρι τώρα όμως. Εγώ δεν είμαι μέσα. Εσύ είσαι. Το στοίχημα ήταν αν θα έπαιρνε ο Άρης το κύπελλο. Ναι. Ναι, αλλά ο Άρης. Από τη μία πλευρά είναι. Ναι, δηλαδή, μόνο αν είχε αποκλειστεί ο Άρης, το είχε κερδίσει, ας πούμε. Εντάξει, απλά το διακύβευμα ποιο είναι τώρα. Ότι ο Άρης έχει να αντιμετωπίσει σίγουρα δύο καλές ομάδες, ημιτελικό και τελικό. Ποιο Άρης είναι καλή ομάδα. Άκουλε, καλή ομάδα είναι, δεν λέω όχι. Αλλά στα ευκολάκια. Δηλαδή με Ξάνθη. Δηλαδή. Ξανθούλα ρε τώρα, Ξανθούλα λέτε. Εφτά τη ρίξατε. Με τον τερματοφύλακά μα. Ο Ζίκοβιτς είχε ψυχολογικό και τον έβαλε να παίξει τον Χαριλάου. Είναι 7 και 4, 11. Ουστ παλιόγατα. Είναι δύο ομάδες που μέχρι τελευταία αγωνιστική θα διεκδικήσουν την είσοδό του. Ναι, εντάξει. Εντάξει, δεν ήταν και πασχαλή. Την είσοδό του στην Εξάδα. Ποιο Άρης διεκδικεί την είσοδό του στην Εξάδα. Ποιο Άρης. Απλό ο Άρης την έχει καπαρώσει κατά 90%, οι άλλοι παλεύουν. Για να δω. Τι για να δεις. Έχεις δίκιο. Ένα δίκιο το έχεις εδώ. Εσύ τρεις θέσεις να κάνει ο Άρης. 33 βαθμούς έχεις. Ναι. Και ο Όφη 28 και η Ξάνθη 28. Ναι. Και ο Ατρόμητος 26. Λογικά βγήκες. Πόντο να μην πάρω. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα και με τρεις θέσεις να βγω στην Εξάδα. Πόντο να μην πάρω. Αν που πιστεύω. Α, μια που έχουμε γραμμή Χρήστο. Όχι, ωραία. Να πάμε λίγο, να δώσουμε προγνωστικά. Το κάνουμε κάθε Παρασκευή. Ναι. Για να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλά πήγαμε την προηγούμενη Παρασκευή, να ξέρεις. Ναι, και εγώ. Πολλά χι βρήκαμε. Ναι. Εγώ και χθες το είπα και το πιστεύω ότι το Άρη ΣΑΕΚ είναι μεγάλο χι. Έτσι πιστεύω. Αν φύγει από το χι, πιστεύω ότι είναι άσος βέβαια. Βέβαια, με τη φορά. Τρίπολη Άρης το έχεις δώσει άσο, εγώ το είχα δώσει χι. Ναι, το πιάσες. Είπα, όχι. Είπα άσο, ναι, γιατί πίστευα ότι θα κάνει εσύ rotation. Τους έβαλε όλους αυτούς. Με όλους δεν μπορεί να χάσει ο Άρης από αυτή την Τρίπολη. Αν ήξερα ότι θα παίξουν όλοι, θα το έλεγα χι, μπορώ να σου πω.
Με διπλό. Και με τον Ολυμπιακό μπορούσε να μην χάσει, να του έβαζε όλου, αλλά δεν του έβαζε. Όλοι παίξαν με τον Ολυμπιακό, μην λέμε τα ίδια. Όλοι ο καλύτερο του δεν έπαιξε. Ο Σάσα μόνο ήταν. Και ο βασικό του τερματοφύλακα δεν έπαιξε. Τραυματία ήταν, ρε. Με ένεση έπαιξε το προηγούμενο μάτσε. Μα τρελάνε. Και εκείνο το κατσίκι που έχει για δεύτερο τερματοφύλακα, ρε φίλε, τι να κλάιμα είναι. Ναι. Έλα. Έλα, έλα. Μπορούσε να βάλει τον Τζιλγκύρι. Έλα. Πάμε. Ξεκίνα. Λοιπόν, Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, ναι. 5 και 4, ΑΕΛ, ΠΑΟΚ. Ωραία, να το δώσω εγώ αυτό. Και δεν το δίνεις. Χι ημίχρονο 2 τελικό. Μπα. Με τι μπα, μπακλαβά. Χι ημίχρονο 2 τελικό. Χι ημίχρονο να φανεί έτσι και δυσκολεύτηκε, ας πούμε. Εντάξει, εντάξει. Εσύ τι το δίνεις. Δεν διπλό, μας... διπλό το δίνω. Με τι, διπλό και over. Διπλό και over. Mm. Θα φάει γκολοπάο και παίζει ρόλο αυτό. 0-3. 0-3, ωραία. 0-3. Εγώ είπα χι ημίχρονο. Εγώ 0-1-0-2 μέχρι εκεί. Πάμε, το επόμενο. Ο Άρτα δεν παίζει, όχι. Το κάτσε, κακός. Ήθελα να παίξουν σε αυτό το μάτσο. Ήθελα να παίξουν και να χάσει η Λάρισα και να λέτε μετά ότι ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ μέσα και γι' αυτό έχασε η Λάρισα. Δηλαδή, αν έπαιζε θα λέγατε έτσι, τώρα που δεν παίζει πάλι λέτε έτσι. Αποφασίστε, μωρέ. Και εσείς όταν παίζει ο Ολυμπιακός άρεσε ότι αποτέλεσμα να έρθει, χαμένοι είμαστε. Τι να κάνουμε. Δεν πήρατε και κανένα χ. Αν κερδίσουμε, μα το έδωσε ο Ολυμπιακός, να πούμε στην εξάδα. Αν έρθει χ, τα συμφωνήσαμε από ένα. Αν χάσουμε, είμαστε τσιράκια. Τι να κάνουμε. Δεν πήρατε και κανένα χ, ρε Ζάχου. Δεν πειράζει. Γιατί βγαίνουν οι Αριανοί και λένε τώρα ξέρετε. 9 γκολ έχει φάει ο Ολυμπιακός, τα 3 εγώ του έβαλα. Ξέρει τι είναι κάτι, φίλοι μου Αριανοί. Οι φίλοι σου. Τάσο λέει, ξέρει λέει τώρα πια. Δεν είναι φίλοι μου. Έχω πολλού φίλου Αριανοί. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, μου λέξει τα γίνει. Εγώ είπα ότι είναι κακό, ίσα ίσα. Άρης Ολυμπιακός θα πέσει λέει τώρα, ξέρεις λέει γιατί. Άρης Ολυμπιακός τελικός είναι. Γιατί και λέει, θα το είπαμε, πάρουμε μέσα στο Άκα. Γιατί είπαμε λέει, θα γίνει λέει, εντάξει λέει, ξέρω εγώ στο πρωτάθλημα. Ναι, αλλά θα το κύπελο λέει θα, και το λέω, άκουλο φιλαράκι, Ολυμπιακός δεν δίνει. Δεν χαρίζει κύπελα. Α, μπράβο Τάσο. Εγώ και να το πάρεις, εγώ αυτό θα πω πάλι. Ολυμπιακός δεν χαρίζει κύπελα. Εντάξει, ξέρεις γιατί. Αν κερδίσω τον Ολυμπιακό στο τελικό, του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια του ΣΑ. Ναι. Δύο φορές. Δεν θα μου πεις το δώσω Ολυμπιακό. Ερώτηση. Τι ερώτηση. Ερώτηση ενημέρωση. Ερώτηση. Ναι, ακούω, ακούω. Θυμάσαι. Ναι. Τον τελικό στον Βόλο. Πάω ΚΑΕΚ. Πόσο σοφάρει η ΑΕΚ. Έφυγε μπάλα μέσα από τα χέρια του Γλύκου. Του Γλύκου, ναι. Ο Γλύκος τι ήταν δηλαδή. Ήθελε να δώσει το κύπελο στην ΑΕΚ. Όχι. Δεν μπορεί να γίνουν. Συγγνώμη. Δεν μπορεί να γίνουν λάθο του τερματοφύλακα. Βέβαια. Και διαιτητικά λάθη γίνονται στο τελικό. Ένα ακόμα θυμάσαι. Για πε. Στο πάω κατρόμητο στην Τούμπα που έφαγε ο Γλύκος που πήγε. Σε αυτό σου είπα τώρα προηγουμένως. Ο Λαζαρίδης, πώς το λέγανε. Αυτό σου είπα προηγουμένως. Το Αριανάκη, ρε. Που πήγε στο διαόλου τη μάνα, κατέβηκε κάτω και την έβαλε γκολο. Ρε, ανέβηκε πιο ψηλά του 12 ώρε στην Αγκάρα. Αυτό σου είπα. Όταν είπε για τον Γλύκο, αυτό το κόλπο σου έλεγα. Ναι. Και το φάγε. Ναι. Τι θέλει δηλαδή να αποκλειστεί. Αν και βέβαια 2-2 είναι λίγο κάπως, ξέρω εγώ. Παναγιώτη, δηλαδή, δεν μας τα λες καλά. Γιατί ο Βελίδες τον κατηγορήσαμε έκανε δύο φορές κακή βραδιά στην Τούμπα. Εκείνο που να το πιάσει του Μίση, τρε φίλε το κουμπί. Όντως ήταν τετραγωνισμένο. Ήταν. Όχι, ήταν. Ήταν φανταστικό. Ήταν τώρα κάπου στην Κύπρο είναι νομίζω ο Βελίδες. Ποιο? Στην Κύπρο νομίζω. Τι κάνει στην Κύπρο. Διακοπέ. Δεν ξέρω. Παλάβο οικοδομών. Δεν ξέρω τι. Γιατί πολλοί ακολουθούν αυτό το μεταξύ, ξέρω, ξέρω τώρα, ξέρει από αυτά τα καφενιακά ότι είναι και ΠΑΟΚ ο Βελίδης, έτσι. Ποιο? Είναι ΠΑΟΚ, ξέρει. Μήκρος, μην ήταν ΠΑΟΚ. Μήκρος, τώρα μεγάλο. Τώρα αυτή είναι επαγγελματία. Α, δεν έχει σημασία τι δηλώνει, η πράξη. Φυσικά η πράξη. Τι πράξει είδαμε στον ΠΑΟΚ. Συμφωνώ. Στον ΠΑΟΚ έφυγε. Τι πράξει τι είδαμε στην Τούμπα. Στο γήπεδο. Δεν έπαιξε τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Άσχημε εμφανίσει. Δεν έπαιξε με τον ΠΑΟΚ. Δεν έπαιξε με τον ΠΑΟΚ. Είχε σαν αντίπαλο του ΠΑΟΚ άτυχε βραδιέ. Έλα. Τι με γράφει αυτό, ρε φίλε. Δεν είναι δυνατόν να με γράφει αυτό, ρε φίλε. Το διαβάζω τώρα. Σε την ώρα τη εκπομπή, δεν κοσμά. Διάβασε λίγο. Γίνεται αυτό, βγείτε ρε παιδιά. Συγγνώμη λίγο. Βγείτε ρε παιδιά και μιλήστε. Τα μάτια Κυριακή, είπαμε στα μάτια. Τώρα, 23, 10, 2, 7 και 3, 8. Μου στέλνει τώρα, ρε φίλε, ένα, εδώ, ένα τόμο να διαβάσω το μήνυμα. Τόμαχοκ. Δηλαδή θα πάρω και την εκπομπή από του. Αυτό δεν το ξέρω, μου στέλνει, δεν ξέρω το ξέρω. Από του κατόχου Βαλκανικού κυπέλου. Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ήξερα. Δεν ξέρω αν πάλι ο χρόνο μου στέλνει. Η μητελική είναι με ξένου διαιτέ και το σοκύπελο, δεν το ξέρω αυτό. Εσύ το ξέρει ότι αύριο ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Λάρισα με ξένο διαιτή. Το ήξερα. Το είπε ο σχολείο χθε. Δεν ξέρω, εσύ πε μου. Εγώ από πού να ξέρω εγώ. Πού πε. Οι Big Four δεν είπανε. Οι Big Four. Στο Ολυμπιακό τέτοιο γιατί δεν έχει. Ο Ολυμπιακό τέτοιο ποιο. Με τον Πανιόνιο. Γιατί έχει. Ποιο Πανιόνιο, ρε. Παίζει ΠΑΟΚ Λάρισα ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός Πανιώνιος. Δεν είναι ο Ολυμπιακός Big Four. Δεν ξέρω εγώ. Τι είκοσι ανοχής έχει γίνει. Στο κύπελο έπαιξε Ιταλός νομίζω. Ιταλός έπαιξε στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, Ιταλός. Στον Ολυμπιακό Έλληνα, Σκοτσιάφτης. Ναι. Πώς γίνεται αυτό, τι μπουρδέλο είναι αυτό, με συγχωρείτε για την έκφραση. Πιπέρι. Είναι κακό το μπουρδέλο, Χρήστο. Είναι. Κάτσε να μας πει ο ειδικός, δε φίλε. Η χολύπτηση είναι εδώ.
Μην ανακούσουν. Έχει θαυμάστριε να ξέρει από τον δυτικά. Γιατί από ανατολικά σε ξέρουν. Δυτικά δεν σε ξέρουν, μπορεί να μιλά. Δυτικά, γι' αυτό σου λέω ότι έχει θαυμάστριε. Δυτικά δεν το ξέρουν, δυτικά μένει. Δεν το ξέρω. Οι γειτονιάδε δεν το ξέρουν. Ανατολικά λέω δεν το ξέρουν. Δυτικά λέω μπορεί να έχει πρόσβαση. Γιατί δυτικά είναι πάντα αλλιώ. Πάμε στι Κυριακέ τα μάτσα. Τι Κυριακέ. Λοιπόν, δύσκολο μάτσα. Ποιο είναι το δύσκολο. Ολυμπιακό Πανιόνιο. Στο Σαββάτο είναι, το είπαμε. Ε, ναι, δεν το είπαμε. Δεν το είπαμε. Λάρισα πάω και πάμε. Ολυμπιακό Πανιόνιο. Ναι. Θα το δώσω 3-1 ακριβέ σκορ. Τι 3-1 βρε κατσίκη, θα βάλει Πανιόνιο γκολ. 3-1 λέω εγώ. Εσύ πε 8-0. Μα πώ θα βάλει γκολ. Θα βάλει κανονικά. Όπω έβαλε η Λαμία με 10. Τι πώ θα βάλει μόνο. Με 10 του έβαλε η Λαμία. 3-1 σου είπα. Με 10 ήταν η Λαμία και του έβαλε γκολ. Τι μου λε τώρα. 5-0. Χαλβάει 5-0. Δεν το είδε, το είδε. Με αυτό που αγαπάει η φίλη σου, η Αγνή. Η Αγνή. Και ο φίλο σου, ο Ηλία. Δική σου φίλη δεν είναι. Πώ δεν είναι. Πιο πολύ είναι δική σου. Ναι, εντάξει, από μένα του γνώρισε. Να καλά τα παιδιά. Να μ' ακούνε κιόλα. Να περνά καλά και να κάνουν και κανένα παιδάκι. Φτάνουν τα γούστα. Εντάξει, άντε σοβαρευτείτε σπίτι. Ναι, ναι, άντε μέσα. Κάντε κανένα παιδάκι πέρα λίγο. Να μα φάνε οι Αφγανοί και οι Πακιστανοί εδώ πέρα. Μας πήρανε φαλάκι. Κάνε κανένα ακόμα εσύ. Εσύ απαρακάζεσαι. Τρία έκανα εγώ. Ναι, σωστά. Το με τον Άρη και τον Άρη. Μόλις πάρει λέει ο Άρης λέει τίτλο θα κάνω λέει παιδί. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Τι πάρα. Κοίτα γιατί και οι άλλοι λέγανε. Άμα θα πάρει ο Πάκο τότε θα παντρευτώ και ξυπνοσπαντρεύτηκαν. Ναι. Ποιο είναι. Έλα πάμε, πάμε. Πάρει με δύο Αριανούς έμεινα μέσα στο στούντιο. Πώς γίνεται. Δεν τον καημένο. Ο Βαθύλακος θέλει, αυτός θα κάνει. Τέλος πάντων. Ναι, γιατί δεν κράτησε μου το δασκαλάκι, ρε παιδί μου, και κράτησε τον Γκιώση τώρα που είναι Αριανάκι, α πούμε. Δασκαλάκι, πάω ξάκι. Χρόνια. Πες μου εσύ τώρα, είναι τυχαίο. Όχι, ρε φίλε, και ο Βασίλης Άρης ήταν. Ε? Ο Βασίλης Άρης. Και ο Ζάτσης ήταν ΠΑΟΚ. Ναι. Άρα ήταν 2-1 και ο ποιο ήταν. 2-1 και. 2-2. Ναι. Και έμεινε Αριανός. Τέλος πάντων. Αν μην τα λες αυτά. Τι εννοείς. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Πανετολικός την Κυριακή σου είπα δεν τα λες αυτά. Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ναι. Εγώ αυτό τρεις το ώρα. Εγώ το βλέπω χι δύο αυτό το μάτς. Αυτό το μάτς. Ε. Πότε είπαμε θα κάνεις χείρι στα μάτια. Τον άλλο μήνα μάλλον. Mm. Ναι. Την κάνεις πιο μπροστά. Χι δύο. τι ακούμε ρε παιδιά από το καρτούν ρε παιδιά. Παρακαλώ όταν μιλάω εγώ, εσύ ρούφα το αυγό σου. Καλά σου λέει, ρούφα το αυγό σου. Τρέγια, προχώρα. Εσύ αυτό, είναι το, αυτό είναι που έλεγε εγώ είμαι στρατικός και τα λέω τσεκουράτα. Ναι, ναι, στην κυρία Κουκοβίκου. Αυτό είναι. Μάλιστα. Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, Πανετολικός. Όχι δύο το βλέπω αυτό. Αυτό το βλέπω φιλαράκι. Γκολ 2-0 και το πρώτο με πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Ξάνθη, Λαμία. Εδώ θα γίνει αίμα και άμμος φίλε. Αίμα και άμμος. Η Ξάνθη έχει 28 βαθμούς. Είναι μαζί με τον Όφη στην Εξάδα αυτή τη στιγμή. Η Λαμία έχει 25 βαθμούς. Άμα κερδίσει πιάνει δηλαδή την Ξάνθη. Και περιμένει να δει το Όφη Ατρόμητος. Διπλό το βλέπω αυτό. Καλά τι θα έλεγες εσύ. Δεν την κουστάει. Το βλέπω για στοίχημα μιλάμε τώρα. Προγνωστικά, σαν να το πέσα διπλό. Εγώ το βλέπω ένα χινάρι, γιατί όλοι από κάτω που κυνηγούσαν την Εξάδα από τον Άρη, μεταξύ τους φέραν χ και ευνοήθηκε ο Άρης και κέρδισε και πήγε. Ναι. Ναι, πήγε και πέρασε αέρα πατέρα. Λοιπόν, χ το βλέπω, χ. Μ' αρέσει γιατί σε τσίφτησα και εξηγέσαι πολύ φίνα. Έτσι. Για την Ξάνθη είπε, έτσι που το φέρει. Μπράβο, μπράβο, Χρυσή. Βόλο Νούπου Σου. Με. Αστέρα Τρίπολη. Διπλό. Φιλαράκι. Πλάκα πλάκα ξεκινάει με τον Βόλο. Άμα κάνει μία νίκη και τώρα. Και η Τρίπολη είναι, και η Τρίπολη άμα κάνει. Άκου λίγο να σου πω. Μία νίκη. Ναι, παίζει εντός. Και είναι και μπέος, Αχιλλέας. 26 και 3-29. Ναι, παίζει Καπάκι καφ. Παίζει δεύτερο μάτς με Λάρισα. Αδιάφορη θα είναι η Λάρισα κιόλας. Και 3-32. Πιάνει τους βαθμούς κοντά στον Άρη. Ο Άρης δεν θα πάρει. Κάνε πλάκα να βγει ρε φίλε καμία εξάδα ο Βόλος. Τι γέλιο εγώ να ρίξω, ρε φίλε. Και τι με νοιάζει εμένα, μα βγει. Λίγο να σε νοιάξει, ρε φίλε. Έξι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουμε εκεί. Και τι θα γίνει, τέσσερα παίκτες του ΠΑΟΚ. Τι. Ναι, θα ήταν άλλοι δύο. Ναι. Δεν σου στείλα κανένα μήνυμα η Ρουφιάνη σου. Όχι, γιατί αυτά δεν είναι. Οι φίλοι σου. Δεν καλώ τα αυτά και τα σου είπα. Εγώ ένα, δύο, ακριβές κορδίνες. Μην τηλεφωνείτε, παιδιά, μην τηλεφωνείτε. Από Δευτέρα τώρα, τέλος. Κάνουμε αυτές τις προβλέψεις και δρόμο. Γιατί περιμένω τα παιδιά έξω, του Ηρακλή έχουν πολλά να σας πούν σήμερα. Λοιπόν, Άρη Σάικ. Για να ακούσεις εσένα. Σου είπα. Τι είναι αυτό. 1-1 ακριβές σκορ ή 2-1 ακριβές σκορ. Δεν είναι ακριβές σκορ. Άρη Σάικ. Ναι. 0-0. Τι. 0-0 ή 1-0. 0-0. Ή 1-0 θα κερδίσει ο Άρης.
0-0, ναι. Ναι, και προβλέπω κάποιον κάποιο τραυματισμό. Ποιανού? Ήφετ Φατζίδη ή Βέλεθ. Που να φας τη γλώσσα σου, ρε κατσίκι. Παίξτε που το. Να φας. Παίξτε το. Δεν θα είναι πολύ μεγάλος τραυματισμός του Φετφατζίδη. Πιστεύω δίμηνος. Ναι. Μετά το Μάιο, ας πούμε, να επανέλθει. Δες τον, δες τον, άκου τι λέει, να τα ακούμε αυτά, έτσι. Κύριε Μαφιλαράκο, την υγειά μας να έχουμε πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα, είναι πάνω απ' όλα την υγειά μας. Αλλά ναι. Το στίγμα, στο στίγμα παίζονται τα πάντα, παιδιά. Ακόμα και τραυματισμοί τώρα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή έχει στίγμα που. Όχι ότι το έφιασαι, παράδειγμα του χάρη, όχι παράδειγμα. Φίλε την υγειά μας να έχουμε, το είπε και το ηχητικό. Έχει στίγμα που δίνει 340 να τραυματιστεί συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής στον Λαγωνοψοίτη. Το ξέρατε? Τόσο ψαγμένος είμαι, φίλε, κι όσοι. Λοιπόν, mm-hmm. Άρη Σάκ, τι το δίνεις, εσύ είπες? Είπα 1-1 ακριβές σκορ, ναι. Ή 2-1 ακριβές σκορ. Ωραία, παίζει ο Μάνταλος. Δεν, από ό,τι είπανε, από ό,τι έμαθα, νομίζω ότι. Έκανε το ψόφιο κόμμα. 0-0 ή 1-0. Έκανε, γιατί θα άκουγε πολύ. 0-0 ή 1-0. Που με λέτε αντιαριανό, ορίστε. Ναι, αν έπαιζε ο Μάνταλος. Το ότι δεν παίζει ο Μάνταλος είναι κακό για τον Άρη. Λοιπόν, και τη Δευτέρα, Όφη, Ατρόμητος. Αυτό είναι ωραίο μάτς. Τι ώρα είναι αυτό? Αυτό είναι 7.30 και μόλις τελειώσει, λίγο το προλάβουμε στην εκπομπή. Ναι, σωστά. Κάνετε τα τελευταία 20 λεπτά, ναι. Ναι. Αυτό είναι πραγματικά ωραίο μάτς. Ο Ζιγκόλης λέει 0-1 Άρισαϊκ. Δεν πειράζει, Γιάννη, κέρδισε εσύ στο πρωτάθλημα και θα σε περιποιηθώ στα ημιτελικά. Μην στεναχωριέσαι. Και λέει και το σκόρε, Λιβάγια. Μα προσυπογράφω και μετά σε βρω και στο. Γιάννη, δεν βάζετε ένα στοίχημα? Να έρθει να φάει. Δεν βάζουμε ένα στοίχημα. Χάσαμε το Χανιώτη, χάσαμε τον Μπουγάτσα. Πού κάμε χωρί. Ο Χανιώτη δεν τον έκανε. Δεν τίποτα τον έκανε. Τι να κάνω τον άνθρωπο. Ίσα ίσα. Πολλά χαιρετίσματα μας στέλνει ο αδερφός ο Ματθαίος. Χαιρετίσματα λέει από τα Βατράχια που είμαστε σε επιφυλακή σε ακριτικό νησί. Ακριτικό νησί. Έτσι, παιδιά, μπράβο. Κρατάτε θερμοπύρες εκεί με τους βορμοτουρκαλάδες. Να είναι καλά, οφείλω. Στηριζόμαστε πάνω σας και σας έχουμε τρελή εμπιστοσύνη στα μάχημα παλικάρια. Παοξάκι μάχη μου, έτσι. Σε όλα τα Βατράχια χαιρετίσματα. Λοιπόν. Τι είναι αυτό, ρε Κοσμά? Δεν γίνεται, ρε Κοσμά, να το διαβάσω αυτό, ρε, αγάπη μου. Ναι, με συγχωρείς, δεν γίνεται να το διαβάσω. Είναι μεγάλο. Λοιπόν, ορίστε, ένα τραπέζι λέει. Ο κύριος Ζιγκόλης. Τι? Ένα τραπέζι λέει. Λιβάγια. Γιάννη, αν κληρωθεί Άρης ΑΕΚ, θα στο βάλω το τραπέζι. Τι να, το αδιάφορο παιχνίδι, τι να σε βάλω τώρα, ρε φίλε. Αδιάφορο παιχνίδι. Αν κληρωθεί Άρης ΑΕΚ, το κύπελο. Το σου βάζω το τραπέζι. Εσύ βάζει το τραπέζι, θα το βάλει το τραπέζι και αυτό θα στο βάλει ο Λιβάγια. Ναι. Άμα μπορέσει να το βάλει. Αν μπορέσει να το βάλει. Και είναι καλύτερο. Όφια Ατρόμητος δεν είπε. Ασάρα το δίνω εγώ από εδώ μέχρι το Βιετνάμ. Με βάση αυτό που είδα από τον Ατρόμητο, πώς δεν είναι αυτό? Χάλι μαύρο. Αν είναι όφι κομπλέ. Νομίζω, γιατί να μην είναι κομπλέ, νομίζω. Ατροματίες αυτά δεν είναι. Ναι, 1-0, 2-0. Ο Σεμέδο είναι εντάξει, 6 μήνες θα πει. Τι να πω. 1-0, 2-0. Θα το πάρει το ματσακλίδι. Και ένα γκολ δεν θα βάλει κάποια στιγμή και ο Ατρόμητος. Γκολ. Ατρόμητο βλέπω, έτσι στην κόντρα. Εντάξει. Ατρόμητο βλέπω. Εντάξει. Δεν μπορεί, κάπου θα ξεσπάσει. Ό,τι θες λέει ο Ζιγκόλης. Ό,τι θες. Ημιτελικό βέβαια. Τι είναι. Θα φοβηθώ τον τέτοιο, τον Μπακάκι και τον τέτοιο. Λοιπόν, πόσο δεν διαβάζω άλλα μηνύματα του Ζιγκόλη. Δρόμο, διάβασε τους, λοιπόν, τους γουρουνοπορκίτους. Ξεκινάμε με πορκίτο. Την πόρσα μανατίδη. Ξεκινάω με πορκίτο, με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στο πορκίτο. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σηκωτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές, σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές, προσφορές καθημερινά. Το μενού των δύο ατόμων. Πρώτιστα που αποτελείται από δύο μπέρκερ, μία πατάτες, μία σαλάτα, μία κοκακόλα 500 ml, μόνο με 10 ευρώ όλα αυτά. Ένα special burger και μία κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Δύο special burger και μία τσίκη και μία κοκακόλα μόνο με 5,90, κύριε Τρέγιο, όλα αυτά. Μα τζάμπα, κούτρα. Τζαμπαζάν, όντως η αλήθεια. Τζαμπαντάβρε, τι τζαμπαζάν. Τζαμπαντάν είπα. Τζαμπαζάν είπε. Έχει το νου σου το Ραμαζάν. Ρε, τι γέλιο έχω, ρε. Τι είπε, ρε Χρήστο. Πες, ρε Χρήστο. Τζαμπαζάν είπε. Δώσε μου δίκιο μια φορά. Δεν άκουσε, μπράβο. Εγώ βάζω στοίχημα, ό,τι Πόντιος Πιλάτος. Ένα τραπέζι στο Φαμιλιάνο ακόμα. Όχι, δεν χρειάζεται, πολλά τραπέζια έχουμε. Ας φάμε αυτά που έχουμε πρώτα και μετά. Άντε, κατακουζινέ. Έλα, τελείωνε. Λοιπόν, η διεύθυνση του Πορκίτο, Καραολή και Δημητρίου 52 πρωινή διοικητηρίου και delivery 23-15-25-55. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση
10%. Πώς διαβάζεις από το 3 μέσα, το χέρι σου σαν του τυραμόλα είναι, ρε φίλε. Πώς το πας, αφού δεν βλέπω, ρε. Δεν βλέπεις. Σαν να βλέπω εγώ. Κάτω. Δεν βλέπω. Εγώ τουλάχιστον το έχω σε ανθρώπινη απόσταση. Και τι θα κάνουμε το λέιζερ για να βλέπω. Κοίτα, Χρήστο. Έτσι δεν είναι, δεν διαβάζουμε κανονικά. Εσύ τι έχεις, ρε, ένα λεπτό. Εγώ. Πες τι δεν έχω. Από όλα, ναι. Υπερμετροπία, στιγματισμό και τι έχεις. Υπερμετροπία και στιγματισμό. Μόνο αυτά έχεις. Τέτοια δεν μου είχες πει και πώς είπες. Μόνο αυτά τα δύο έχεις. Αυτά γίνονται, γιατί δεν τα φτιάχνεις. Θα σου πω μετά. Α, ναι, όχι, άντε να μην το. Τέσσερις εγχειρήσεις έχω φάει, φίλε. Α, έχεις κάνει, άστο, εντάξει, άστο. Δεν χρειάζεται. Πάμε σπάνω. Λοιπόν, Μάζδα Μανατίδης, εξειδικευμένος συνεργείο Μάζδα. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα με σέρβις, ηλεκτρικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης Άρεξ. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει τώρα το μαστορά του, είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Μάζδα είναι ένα στην πόλη και είναι στην οδό Παπάφη 205. Τηλέφωνο στο 2310-924-931. Αυτά και για τους φίλους υποστηριχτές. Τους υπολείπους τους διαβάσαμε τα προηγούμενα διαλυματάκια. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους καλούς φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4 στον FM και της εκπομπής, της αγαπημένης σας εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, εδώ με Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλιγκ. Να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας που το βλέπουμε κάθε Παρασκευή, τον κύριο Κιώση. Σε μεγάλη φόρμα το βλέπω. Για την πολύ καλή συνεργασία του στο δεύτερο ημίχρονο πάντα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα, τη Δευτέρα 9 στις 9 η ώρα, αμέσως μετά το μάτς Όφι Ατρόμητος. Όχι αμέσως, δεν θέλετε. Εντάξει, θα ανακοινώσουμε το τελικό σκορ. Θα δούμε τα τελευταία 20 λεπτά. Λοιπόν. Ακολουθούν τα παλικάρια του Ηρακλή. Ο Στέφανος με τον Διονύση, δεν ξέρω αν έχουν κι άλλοι παρέα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι να ακούσετε το, πώς λέγεται η εκπομπή? Midnight Express. Midnight Express. Λοιπόν, από Τάσο Τρέγια, Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχο Ντρούλιν και Χρήστο Κιώση, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο, νίκες στις ομάδες μας, με υγεία τη Δευτέρα. Auf Wiedersehen.